και πονηρεύω μέσα το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον Άρη, άμπα μου τρελή, για να την τα χάμες φυσάει. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλη την Πελοπόννησο, καλημέρα στην Κορινθία μας, καλημέρα στην Κόρινθο, καλημέρα στο Λουτράκι, καλημέρα στο Ξυλόκαστρο, στους Αγίους Θεοδόρους, σε όλη την Κορινθία μας από άκρη σ' άκρη, καλημέρα στην Αργολίδα μας, καλημέρα στην Αρκαδία, καλημέρα στη Μεσσηνία, καλημέρα στην Σπάρτη μας, στην Λακεδαιμονία, εκεί όπως λέμε. Λοιπόν, και στη Λακωνία. Σήμερα είναι πλούσιο το ιδιοσιογραφικό δελτίο, θα έλεγα, της ημέρας και να προχωρήσουμε, προχωρώ αμέσως στις πρώτες ειδήσεις που θα δώσω. Στέγη φαίνεται ότι ψάχνουν πολλοί από τους παλιούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό, χθες έγινε μια εκδήλωση έκανε μια εκδήλωση η Δημάρ στο θέατρο Γκλώρια με τον τίτλο, τον επίκαιρο τίτλο αν θέλετε, «Η Δημοκρατία δεν απειλείται». Όπως μάθαμε λοιπόν, παρέστησαν και πολλά, 2-3 στελέχη από τον πασοκικό χώρο. Ήταν εκεί λοιπόν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και η έκπληξη, ο δικός μας, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο Πάνος ο Μπελίδης. Τι να σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι βεβαίως το θέμα ήταν ανοιχτό. Αφορούσε τη δημοκρατία όπως είπε και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Αλλά μήπως σημαίνει κάποιο φλερτ με την Δημάρ. Εμένα κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Πριν πάω όμως σε άλλο, πρέπει να πω κάτι. Εντύπωση μας κάνει ότι ο κ. Μπελίδης δεν εμφανίζεται πλέον στην Κόρινθο ούτε σαν επισκέπτης. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τον δούμε και να τον ακούσουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Με χορηγό τον Βαρδί Βαρδινογιάννη θα γίνει τελικά η παρέλαση των μηχανοκινήτων και των αεροσκαφών της 28ης Οκτωβρίου. Όταν έμαθε ο κύριος Βαρδινογιάννης ότι δεν πρόκειται να πετάξουν ούτε αεροπλάνα, αλλά ούτε να βγουν στην παρέλαση τα τεθωρακισμένα τμήματα, οι αυτοκινούμενα μέσα, έκανε μια παρέμβαση στον Πρωθυπουργό του Αντώνη Σαμαρά και στο Υπουργείο και είπε ότι εμείς βάζουμε, προσφέρουμε δωρεάν τα καύσιμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η παρέλαση και να τιμηθούν όπως πρέπει οι ήρωες του 40. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το θέμα έγινε, αν θέλετε, σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης. Ένα σημείο αντιπαράθεσης βεβαίως που δεν μας πείθη, γιατί ο κ. Βενιζέλος τελικά υπακούει στους ανωτέρους. Για την τιμή των όπλων έγινε αυτή η αντιπαράθεση, για να λέει, βλέπει δημοσκοπικά ότι ο κύριος Βενιζέλος το ΠΑΣΟΚ κατρακυλάει επικίνδυνα και θέλει δίθεν να κάνει και έτσι μια απαλή αντιπολίτευση. Βγήκε λοιπόν και είπε ότι δεν πρέπει να χαλάσουμε λεφτά, δεν πρέπει σε καιρό κρίσης να χαλάσουμε λεφτά. Όμως ο κύριος Βενιζέλος δεν μας είπε κάτι για το Κώστα Ναβαρίνο. Το Κώστα Ναβαρίνο... Δημήτρη, συγγνώμη που θα παρέμβω, ήταν αυτό που ήθελα να σου πω τώρα μόλις. Δηλαδή το έτσι ξέρεις και χθες. Άκουσε, δεν ήταν μόνο, δεν είναι για το Κώστα Ναβαρίνο την εκδήλωση που ετοιμάζει ο άνθρωπος που στήριξε στις προηγούμενες εκλογές, ο Περιφερέξης, ο κ. Στατούλης, και ετοιμάζει ένα σόου, εκεί στο Κώστα Ναβαρίνο με τον τίτλο «Μια περιφέρεια, ένας πλανήτης».
βαρύ. Κύριος Τατούλης, πρέπει να πούμε, πριν από μερικούς μήνες, είχε κάνει και στο Μέγαρο Μουσικής μια τέτοια εκδήλωση, μυθική Πελοπόννησο. Έχουμε πολλά να πούμε. Αν θέλει να του δώσουμε και εμείς τις σκέψεις μας για την, να βρει τέτοιες εκδηλώσεις, μπορεί να πει, ας πούμε, να βγάλει μια καλή εκδήλωση η περιφέρεια της Ευρώπης. Ξέρω κάτι άλλο, περιφέρεια Πελοποννήσου, number one, παγκόσμια πρώτη, παγκόσμια. Μου αρέσουν αυτοί οι τύποι, οι κύριοι Τατούλη. Και βέβαια παραλίγο να μην είχαμε παρέλαση για 35.000 ευρώ. Τόσο αξιολογούν, τόσο αξιολογούν τα έξοδα που θα έκαναν παραπάνω για να έχουν καύσιμα και τα τεθωρακισμένα και τα αεροσκάφη που πετάνε τιμητικά πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης για αυτή την πολύ μεγάλη μέρα της Ελλάδας. Ενώ λοιπόν παραλίγο να μην έχουμε για το 35.000 ευρώ, έχουμε όμως εκεί στο Ναβαρίνο, Κώστα Ναβαρίνο, 100.000 ευρώ τα πετάμε για μια μέρα προκειμένου να κάνουμε φιέστες. Φιέστες που δεν έχουν τίποτα άλλο από ένα προεκλογικό σκοπό. Γιατί αν θα μου πείτε, όπως μαθαίνουμε λέει το πρόγραμμα, ότι θα μιλήσουν εκεί διάφοροι διακεκριμένοι άνθρωποι τελικά, οι οποίοι θα μιλήσουν για το όραμα πώς θα είναι η Πελοπόννησος τα 20 χρόνια. Υπάρχει μια λέξη η οποία ξεκινάει από πι. Παπά. Εγώ δεν θα πω παπά. Ναι, θα πω κατουλολογίες. Κατουλολογίες. Αυτά όλα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δείχνουν στον κόσμο ότι κάνουμε έργο. Κάνουμε έργο. Μάλιστα, έχει προκληθεί, λέει, και θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, ο Αντώνης Σαμαράς. Πληροφορίες που έρχονται από το Δημοτικό Σαφάρι, που είναι ενημερωμένο, είπαν τελικά ότι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έγινε δέκτης πολλών διαμαρτυριών από τους κατοίκους της ιδιαίτερης πατρίδας της Καλαμάτας, του είπανε μην πας και ξεφτυλιστείς σε αυτή τη φιέστα. Μην πας μια φιέστα που έχει διακεκριμένους ανθρώπους. Ο Νίκος Παντζηνικολάου, έτσι, που την οργανώνει, έμαθα, δεν ξέρω αν είναι σωστό, το λέω με επιφύλαξη, την όλη διοργάνωση έχει ο αδερφός του κύριου Χατζηνικολάου, μέσω μιας διαφημιστικής εταιρείας που έχει. Δεν το ξέρω αν είναι σωστό, με επιφύλαξη το λέω, και σε αυτή τη φιέστα λοιπόν την είχαν έτοιμα τα ντουφέκια για να πάει και ο Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως λένε λοιπόν, εάν ο Αντώνης Σαμαράς πάει, αυτό σημαίνει ότι έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας στο τσεπάκι του ο κύριος Στατούλης. Από ό,τι λέγεται όμως, από ό,τι μάθαμε χθες πάλι από το Δημοτικό Σαφάρι, σας λέω, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην πάει. Γιορτή, κοντογιορτή, το Σάββατο νομίζω είναι, θα το δούμε. Αποφάσισε να μην πάει και να πάει εκεί να παραστεί ο κύριος, ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννη, ο κύριος Μιχελάκης. Ο κύριος Μιχελάκης, ο οποίος θα είναι και εκείνες τις μέρες θα είναι στην Μεσσηνία και θα παραστεί στην Πύλο σε κάτι εκδηλώσεις που έχουν εκεί για το για την επέτειο της Ναυμαχίας, κάτι τέτοια εκεί. Δεν το ξέρω καλά το θέμα. Και θα πάει ο κύριος Μιχελάκης. Ω, τι απογοήτευση. Ω, τι απογοήτευση. Γιατί βλέπουμε το Σαμαρά να τους κάνει, αν τους κάνει βέβαια, να τους κάνει λίγο νερά. Και μάλλον χαλάει η σούπα. Και μάλλον
σκέφτονται στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, να κατεβάσουν δικό τους υποψήφιο. Πρέπει να πω εδώ ότι βγήκε ένα γκάλωπ στα παροπολιτικά που μεταξύ των άλλων είχε και το δικό μας τον Χρήστο Δήμα σαν υποψήφιο περιφερειάρχη. Βεβαίως, και πρέπει να πω ότι σε αυτό τον γκάλωπ προηγείται ο κύριος Δήμας με 34% έναντι 32% του κυρίου Τατούλη. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Δήμα, ο οποίος μου είπε ότι δεν το βλέπω, δεν το σκέπτομαι, αλλά ξέρετε την πολιτική, το δεν το βλέπω, δεν το σκέπτομαι. Άμα ο Σαμαράς, ο πρόεδρος του κόμματος, πει στον κύριο Δήμα ότι πρέπει να μπει, θα μπει. Είναι σίγουρο θα μπει. Δεν συζητιέται. Πάντως, ενδιαφέρον έχει πλέον, Γιάννη, η μάχη της περιφέρειας, ενδιαφέρον έχει και θα έχει βέβαια πιο ενδιαφέρον εάν δεν πάει ο Σαμαράς στο Κώστα Ναβαρίνο. Στο Κώστα Ναβαρίνο, αν δεν πάει ο Σαμαράς, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι δεδομένη. Δεν είναι δεδομένη η στήριξη στη νέα, της Νέας Δημοκρατίας στον Πέτρο τον Τατούλη. Και εδώ που τα λέμε, είναι και λίγο κατάντημα να χαλάμε 100.000 για μια μέρα για φαντασιώσεις. Φαντασιώσεις και απ' την άλλη να κινδυνεύει να μην βγει στον αέρα, να μην βγει στις παρελάσεις τα τεθωρακισμένα και μηχανοκίνητα μήματα του ελληνικού λαού, τα αεροπλάνα, σε μια σημαντικότατη μέρα για το φρόνημα, το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων, για να μην χαλάσουμε 35.000 ευρώ και απ' την άλλη να χαλάμε 100.000 για να κάνουμε τις φιέστες του, κατά τα άλλα, πολύ καλού περιφέρειαρχη του Πετράνη. Έτσι. Ο κόσμος επιλέγει και βλέπει. Επιλέγει και βλέπει. Και μια και είπαμε για περιφέρεια, πρέπει να πούμε χθες ότι πληροφορηθήκαμε ότι δεν έγινε τελικά το θέμα, το ανεβλήθηκε το συμβούλιο. Το συμβούλιο σχετικά με την Μεγαλόπολη εκεί και με το κέντρο των σκουπιδιών που έχει να πάει. Είχε κόσμο πολύ από την περιφέρεια εκεί της Μεγαλόπολης και της Γαλλίας, αλλά αναβλήθηκε το συμβούλιο. Τους λόγους δεν τους έχουμε μάθει ακόμα, δεν πήγαμε, δεν τους έχουμε μάθει ακόμα γιατί δεν είχε κάλυψη από καμία τηλεόραση, καμία οικονομία φαίνεται. Και περιμένουμε σήμερα να διαβάσουμε από τα μπλοκ εκεί της περιοχής. Πάντως είναι μια τακτική αυτή να δίνεις αναβολές και ξαφνικά το θέμα να περνάει, ξέρεις, χωρίς να το πάρουν και πολύ είδηση. Γιάννη όμως, αρκετά σε μονοπόλησα πρωί-πρωί, είμαι φλίαρος, το ομολογώ. Πάντως, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Όσο αυτό που είπες πριν, σχετικά με την εκδήλωση στο Κώστα Ναβαρίνο, η οποία στοιχίζει 100.000 ευρώ σε αυτή την εθνική επέτειο της 28ης, μια από τις μεγαλύτερες σελίδες της ιστορίας μας, είναι, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ απαράδεκτο. Απαράδεκτο να βγαίνει ένας μεγαλοπαράγοντας αυτή τη στιγμή της χώρας, όπως είναι ο κύριος Βαρδής Βαρδινογιάννης. Συγχαρητήρια του αυτή. Συγχαρητήρια, ένας αξιόλογος άνθρωπος και να λέει κύριοι. Δηλαδή, σαν να τους λέει, καλά ρε, για 35.000 ευρώ. Και βλέπεις τώρα τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά να κάνουν κάτι μπούρδες, να πούμε, να το πω έτσι, μπούρδες. Επικοινωνιακές μπούρδες είναι αυτές. Να μην βγαίνει κανένας κύριος Δήμας, να μην βγαίνει κανένας κύριος Σταγαράς, να μην βγαίνει κανένας κύριος Χώριας. Ο Χρήστος ο Δήμας άκουσα με Γιάννη. Όχι, συγγνώμη, να κάνει μια τοποθέτηση και να πει εδώ στην Κόρυθο, κύριε, εδώ στην Κόρυθο, κύριε, μέσα από τον προϋπολογισμό θα βγουν 3-4 άρματα, όπως και να έχει. Άκουσε. Ο κάθε βουλευτής, Δημήτρης, μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις, όχι, μου επιτρέπεις. Ο κάθε βουλευτής στον τόπο του, από όποιο κόμμα και αν προέρχεται, μα ΚΚ λέγεται, μα Ανεξάρτητος Έλληνας λέγεται, μα Νέα Δημοκρατία, μα ΠΑΣΟ, μα ΔΙΜΑΡ, μα ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να βγει και να πει κύριε, όχι, δεν το δεχόμαστε. Είναι μια μεγάλη μέρα, μια ιστορική μέρα για τη χώρα μας. Τα άρματα θα βγουν έξω. Και να βγει ένας κύριος Βαρδής Βαρδινογιάννης και να λέει, σαν να τους λέει, τους ξεφτιλίζει με αυτή την κίνηση. Τους ξεφτιλίζει, τους ξεφτιλίζει. Όμως πρέπει να πούμε εδώ για την αλήθεια των γεγονότων, ότι άρματα μάχης δεν βγαίνανε στην περιφέρεια,
Όμως βγαίνανε στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνανε στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα. Όχι, ούτε στην Πάτρα. Βγαίνανε κάτι τζιπς. Κάτι τζιπς, εντάξει, δεν μιλάμε. Μιλάμε τώρα για βαριά τζιπς. Χαλάσουν ένα τάιρο βενζίνη, δεν λέει τίποτα. Τα βαριά τεθωρακισμένα δεν βγαίνανε, βγαίνανε μόνο στην Θεσσαλονίκη. Εκεί πετούσαν και τα ελικόπτερα και τα, και τα αεροπλάνα σε σχηματισμούς. Δίνανε ένα πανηγυρικό τόνο και βέβαια ένα σεβασμό σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι να κάνουμε τα παιχνιδάκια μας με, με τις φιέστες που οργανώνουμε. Έτσι, ξέρουμε ότι λεφτά χαλάνε τα κόμματα προεκλογικά, το ξέρουμε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν τα υπολογίζουμε. Και βγήκε ένας Βαλδής Βαρδενογιάννης, ένας κορυφαίος, από τους κορυφαίους Έλληνες επιχειρηματίες, και τους έβαλε τα γυαλιά. Τους ξεφτύλισε στην ουσία. Δεν το έκανα όμως με αυτή την πρόθεση, είμαι σίγουρος. Απλά, επειδή είναι κι αυτός η γενιά εκεί που τον υπολογίζω, εκεί στο 40, κάπου έτσι. Εκεί, όχι στο 40, όχι, είπα, τον έθιξα, τον είπα πολύ μεγαλύτερο, γωνιά πολύ κοντά σε αυτή τη δεκαετία, δεν το ανέχτηκε, δεν το ανέχτηκε, και είπε να βοηθήσει το κράτος προκειμένου να βγει, να βγουν τα μηχανοκίνητα για να τονώσουν το ελληνικό φρόνημα και των ενόπλων δυνάμεων και των κατοίκων, κάτι που έχουμε πάρα πάρα πολύ ανάγκη. Πάμε όμως, Γιάννη, σε άλλα θέματα της ημέρας. Όπως συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, την δισογραφία μας και να πούμε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι είπε χαρακτηριστικό ότι δεν θα υπάρχει μνημόνιο το βράδυ των εκλογών. Πότε το είπε αυτό, εχθές το είπε. Συγκεκριμένα το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στον ελληνικό. Στον ελληνικό. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τόνισε ότι δεν θα υπάρχει μνημόνιο το βράδυ των εκλογών. Είναι άλλο πράγμα η δανειακή σύμβαση και άλλο πράγμα το μνημόνιο, δήλωσε ο κύριος Τσίπρας και συμπλήρωσε ότι το μνημόνιο θα το ακυρώσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Το μνημόνιο το βράδυ των εκλογών που ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα δεν θα υπάρχει. Καλά. Να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Γιάννη, σε παράδειγμα, να κάνω ένα σχόλιο, μου επιτρέπεις να κάνω ένα σχόλιο. Κύριο Τσίπρας, για να λέει ότι δεν υπάρχει το μνημόνιο το βράδυ των εκλογών, πρέπει να καταργήσει αυτός. Ο λαός δεν μπορεί το ίδιο βράδυ να πει κάτι το καταργό. Ο λαός δεν έχει καμία, καμία δυνατότητα τέτοια. Απλώς λέει ότι αν θα βγω εγώ, αυτομάτως θα έχει δοθεί το πράσινο φως να καταργήσω το μνημόνιο. Αυτός θα το καταργήσει. Μην μπερδευόμαστε. Αυτός θα το καταργήσει. Και από ό,τι είδα εκεί, εντάξει, καλά τα λέει, αλλά αφήνει και κάποια κένα. Αφήνει και κάποια κένα. Πάμε, Γιάννη, σε άλλο θέμα. Ενώ συνέχισε, Δημήτρη, θέλω να σου πω τη δήλωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι ακόμα ότι μια κυβέρνηση του κόμματος του θα επαναδιαπραγματευτεί τη δανειακή σύμβαση. Πώς θα επαναδιαπραγματευτεί. Και πρόσθεσε ότι το κόμμα του δεν έχει τις δεσμεύσεις και τις εξαρτήσεις των κομμάτων που κυβέρνησαν και ενεπλάγησαν σε σκάνδαλα όπως το σκάνδαλο της Ζήμεξης. Να συνεχίσουμε όμως, Δημήτρη, την ιδιοσιογραφία μας και να πούμε ότι εκλογές χωρίς την Χρυσή Αυγή θέλει η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε, Δημήτρη, ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο, ωραία, όσον αφορά τις εκλογές και βλέπουμε πως η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει μέσα τα Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως δεν θέλει εκλογές, δεν θέλει εκλογές, τοποθετείται ότι δεν θέλει εκλογές, να συμμετάξει σε εκλογές σε ένα φασιστικό, μια εγκληματική οργάνωση. Αλλά πίσω στην άκρη του μυαλού μας, επέτρεψέ μου να έχω και εγώ την άποψη, δεν σκέπτεται και τελείως ανιστερόγουλα. Έχει μια ιστροβουλία. Έχει μια ιστροβουλία που έχει να κάνει με αυτούς τους ψήφους της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είναι περίπου στις 500.000, όπως ξέρουμε, και αισιοδοξεί, πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι θα πάρει τη μερίδα του λέοντος από αυτούς τους ψηφοφόρους. Βεβαίως, έχω την άποψη ότι θα βγει εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή και πράγματι έχει κάνει, μεμονωμένα βέβαια,
έχουν γίνει τεράστια λάθη και δεν μπορώ να το πω λάθη, τεράστια εγκλήματα, ποινικά εγκλήματα, όχι με την έννοια των δολοφονιών, ποινικά εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Όπως ξέρουμε ότι τελικά η περίφημη αναστολή της βουλευτικής ασυλίας επετέφθη. Και έτσι λοιπόν θα πάει να δικαστεί και ο κύριος ο δικός μας ο Μπούκορας και ο ένας άλλος. Ο κύριος Γερμανής και ο κύριος Ηλιόπουλος. Μπράβο. Θα πάνε λοιπόν να δικαστούν για όσα έχουν κάνει, για όσα τους κατηγορούν ότι έχουν κάνει, δημιουργώντας προβλήματα στον κόσμο που ήταν γύρω τους, όπως εδώ στον Δήμαρχο Κορυθίων, έτσι, όπως σε τραμποκισμούς όπως τους λένε, σε τραμποκισμούς όπως τους λένε. Άρα λοιπόν θα ανοίξει για τα καλά, θα ανοίξει για τα καλά η υπόθεση της Χρυσής Αυγής και θα έχουμε κι άλλους να πάνε να κάνουν παρέα στον αρχηγό του, στον Νίκο τον Μιχαλονιάκο. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, όλο αυτό το στοιχείο βολεύει, αν θέλεις, και τον Αντώνη Σαμαρά. Βολεύει τον Σαμαρά, το τραβάει από εδώ, το τραβάει από εκεί, προκειμένου να υπάρξει μια μεγάλη ποιήτα 500.000 Ελλήνων, η οποία κάπου πρέπει να πάει. Θεωρούμε όμως ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι κακό αυτό που γίνεται με τη Χρυσή Αυγή. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το μόρφωμα. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το μόρφωμα. Με φόβο δεν μπορεί να επιβληθεί κανένας απέναντι στον άλλον. Και αυτό το κόμμα δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι που συγκροτούσαν τη Χρυσή Αυγή, μερόπαλα, πήγαιναν εκεί στις συγκεντρώσεις και επέβαλαν τη θέλησή τους. Και αν θέλεις Γιάννη, το έχω ξαναπεί πάλι, ότι τώρα που είδαν λίγο κάγκελο, αρχίζουν και τα γυρίζουνε. Αρχίζουν και τα γυρίζουνε. Λίγο τσάμπα μάγκες. Έτσι εγώ το λέω. Λίγο τσάμπα μάγκες. Αυτά λοιπόν και αυτά, Γιάννη. Συνέχισε λίγο στην οπάσα. Λοιπόν, ένα πιτάλεπτο ακόμα. Έχουμε νέο προειδοποιητικό χτύπημα από τους ανώνυμους. Είναι οι ανώνυμος, Δημήτρη, είναι αυτοί οι οποίοι φοράνε μία μάσκα, έτσι, και μία στολή έτσι μαύρη, και προειδοποιούν μέσω βίντεο για χτυπήματα, δηλαδή σπάσιμο κωδικών, όπως είναι του Υπουργείου Εξωτερικών, που αυτή τη φορά απειλείται να παραβιαστεί από τους ανώνυμους. Οι ανώνυμους λοιπόν, Δημήτρη, έχουν χτυπήσει κατά καιρούς και το Λευκό Οίκο, θέλω να σου πω, και πρεσβείες, σπάζοντας κωδικούς και βρίσκοντας απόρριτα. Χάκερ. Χάκερ οι οποίοι δουλεύουν, όπως χαρακτηριστικά έχουν πει, για το καλό του πλανήτη και των πολιτών και όχι των εκάστοτε κυβερνήσεων. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι ανώνυμους προειδοποιούν μέσω χθεσινού βίντεο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι θα γίνει χτύπημα. Ενώ θέλω να σου πω πως το Υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα διασφαλίσουν το σύστημα έτσι ώστε να μην χτυπηθεί από τους ανώνυμους. Μάλιστα. Γιάννη, το σχολείο μου σε αυτό. Αυτά όλα με φοβίζουν. Αυτοί οι χάκια, οι παγκόσμιοι χάκια που μπαίνουν και στο Λευκό Οίκο, όπως είπες, με φοβίζουν. Με φοβίζουν γιατί μπορούν να κάνουν τεράστιες ζημιές και δεν ξέρω αν κινούνται, σίγουρα δεν κινούνται στα όρια της νομιμότητας, σίγουρα δεν κινούνται, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως αποκαλύπτουν και πολλά πράγματα, αλλά όταν έχεις στοιχεία ενός κράτους που μπορεί να μπεις μέσα, είναι εύκολο να παρεκτραπείς. Είναι εύκολο να ξεφύγεις. Και αυτό, και αυτή η λογική ότι μπορεί κάποιος να ξεφύγει και να προβεί σε άλλες πράξεις,
που έχουν να κάνουν με οικονομία, να παίρνουν λεφτά από εδώ, να παίρνουν λεφτά από τις τράπεζες, να παίρνουν αυτά. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Με ανησυχεί πάρα πολύ. Πάμε, Γιάννη. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, την ιδιοσιογραφία μας και να πούμε ότι χθες ο Δήμαρχος Κορινθίων παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου όπου μίλησε για τις αντικειμενικές αξίες των περιοχών του Δήμου Κορινθίων, για τα απορρίμματα για αυτή τη διαχείριση και για όσον αφορά το θέμα του κύριου Μπόκρα, το οποίο το σχολείασε. Δεσμεύομαι, Γιάννη, γιατί τώρα δεν με παίρνει ο χρόνος. Δεσμεύομαι με το που θα ανοίξουμε μετά την εκπομπή να πάμε να δούμε αυτή την έχουμε την. Το ρεπορτάζ. Το έχουμε το ρεπορτάζ αυτό. Πάντως, σαν πρώτη φάση, ο Δήμαρχος έχει δίκιο, έτσι. Δεν μπορεί να φορτώνει τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση όλα. Ό,τι γίνεται, όλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ερωτήθηκε κανείς, Δημήτρη. Για το, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Δήμος Κορινθίων, για το ποιες θα είναι αντικειμενικές αξίες και χαρακτηριστικά είπε και μου ήρθε και να γελάσω με αυτό, ας έρθει λέει ο κ. Μαυραγάνης που κατάγεται λέει κιόλας από τη Δυτική Κορινθία, να του δώσουμε λέει ένα κτήμα λέει στο Αγγελόκαστρο, ένα στρέμμα στο Αγγελόκαστρο, να του δώσουμε λέει δώρο τη στάνη και τα πρόφατα και να πάρουμε εμείς λίστα τρίκαλα, ένα στρέμμα, να το αξιοποιήσουμε λέει καλύτερα. Δηλαδή κάτι αντικειμενικές αξίες, Δημήτρη, που όντως, δηλαδή άμα τις δει κάποιος, είναι πραγματικά γέλια. Είναι δεν ξέρω, αυτές είναι αποφάσεις, υπουργείο, οι οποίες είναι αποφάσεις οι οποίες, είναι, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί καν είναι, στο Υπουργείο. Είναι ο κύριος Τουρνάρας εκεί, ο κύριος, όχι ο άλλος, ο Μαυραγάνης. Ο κύριος Τουρνάρας είναι στο Υπουργείο. Ναι, ναι, ο κύριος Μαυραγάνης είναι, κύριος Μαυραγάνης είναι ο οποίος κατάγεται από τη Δυτική Κορινθία, από το Ξυλόκαστρο. Μάλιστα, ας πάει μια κοντά στο Ξυλόκαστρο, πάντως. Όπως είπα, δεσμεύουμε ότι αμέσως μετά το διάλειμμα θα είμαστε εδώ και να δείξουμε το ρεπορτάζ που μίλησε χθες ο Δήμαρχος Κορινθίων. Ο Αλέκος ο Προβατικός πολλές φορές είναι άνθρωπος ο οποίος ταχώνει. Είναι έτσι η κατασκευή του, παιδιά. Εγώ μέχρι να τον καταλάβω περάσαμε χρόνια, αλλά χθες είχε δίκιο. Εχθές είχε δίκιο. Τσαντίζεται, τρελαίνεται με το άδικο. Εχθές είχε δίκιο. Τι να κάνουμε. Τι να πούμε, δεν είχε δίκιο. Όλα στην αυτοδιοίκηση θα ρίχνουν, όλα. 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 Από τη μία θεωρούν ότι η αυτοδιοίκηση είναι η σποδηλική στήλη, να την πω έτσι, της χώρας μας και από εκεί και πέρα όλα εκεί επάνω παίρνουν. Τους παίρνουν τους φρουρούς, τους φρουρούς εννοώ στα σχολεία. Τους παίρνουν τη Δημοτική Αστυνομία και τους αφήνουν, τους ελαττώνουν τους υπαλλήλους. Δεν τους δίνουν εύκολα τα χρήματα που θέλουν. Και τους δημιουργούν και χίλια τόσο τέτοια προβλήματα με γραφειοκρατίες, με ιστορίες. Και τους κάνουν αν θέλεις, Γιάννη, το αξίωμα του Δημάρχου να γίνεται τελικά, όταν το πάρει κανείς και μετά τις πρώτες χαρές, να αγανακτεί που έγινε Δήμαρχος. Να αγανακτεί. Γιατί μη μου πεις ότι δεν θα υπήρχε ο Αλέκος ο Πραγματικός, είναι συγκυρογεωλόγος, μηχανολόγος, κάτι τέτοιο, και παίρνει 1.500 ευρώ στο Δήμο, έτσι. Μην νομίζω ότι παίρνει 1.400. Δεν θα άρχισε 1.400 ευρώ να πάρει και θα δούλευε ένα χταράκι, ενώ τώρα είναι αναγκασμένος από το πρωί μέχρι το βράδυ να απαντάει. Όχι, δεν είναι αυτό καλό. Έτσι πρέπει στον Δήμαρχο να παράσει. Πανάσει στον Δήμαρχο, λέγαμε, να απαντάει και να προσπαθεί να δώσει λύση σε περίπου 60.000 που είναι ο Δήμος Κορινθίου, καταλαβαίνουμε. Με αυτά και με αυτά όμως, Νατάσα, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε, παιδί μου, και θα επανέλθουμε και να έχεις έτοιμο το ρεπορτάζ με τον Αλέκο τον Πνευματικό. Πάμε λοιπόν. Στις μικρές μου πλάτες
όμορφα να σιγώνα σαν να ήταν επιβάτες λευκόνουσε το λάδι άμπα μου φεντή κι αγάπη τα χάμες φυσάει. Γιατί κάθε φορά να ζω όλη αυτή την περιπέτεια, αφού μπορώ κι αλλιώς. Δεν αφήνω νερά να λιγνάζουν. Καθαρίζω τα φύλλα που μαζεύονται, στα λούκια και τις υδροροές. Καθαρίζω και σκεπάζω τα φρεάτια. Επιδιορθώνω σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν. Καλλιεργώ φυτά που έχουν έντομο αποθητική δράση, όπως θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και μέντα. Κουρεύω το γρασίδι και τους θάμνους. Ποτίζω τον γκαζόν και τα φυτά τις πρωινές ώρες. Βάζω σίτες σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αεραγωγούς τζακιών. Χρησιμοποιώ έντομο αποθητικά. Είναι απλό για όλους μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φορέας υλοποίησης Πελοπόννησος ΑΕ. Το χαμόγελο του παιδιού περιμένει το μήνυμά σου για να λειτουργήσει δύο νέα σπίτια που θα αγκαλιάσουν 60 παιδιά. Δύο νέα σπίτια που θα ανοίξουν τις πόρτες τους σε 60 χαμόγελα. Έλα να τις ανοίξουμε μαζί. Στείλε το μήνυμά σου ή πάρε τηλέφωνο στους αριθμούς που θα δώσουν ζωή σε δύο νέα σπίτια. Για κάθε πραγματική έκτακτη ανάγκη στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 24 ώρες το 24ωρο υπάρχει το 112. Καλέστε χωρίς χρέος 112 από κινητό ή σταθερό κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, πυροσβεστική, αστυνομική ή ιατρική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου καλώντας το 112. Έχεις στο περιβάλλον σου άτομο εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες, τζόγο ή αλκοόλ. Δεν είσαι μόνος. Έχεις δίπλα σου το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Εξαρτημένων Ατόμων Μεταβολή Βασιλέως Ηρακλείου 25. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τηλεφώνησε 2310 22 30 60. Πρωινή. Η πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας. Πρώτη σε κυκλοφορία. Πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Πρωινή. Με σεβασμό στον αναγνώστη. Τώρα η τηλεόραση του Action και στο διαδίκτυο. actiontv.gr. Σερφάρετε στο actiontv.gr και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα. actiontv.gr. Σταθμός στην ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Κυρίες και κύριοι, να πούμε την καλημέρα μας σε όσους άνοιξαν τώρα τους θέκτες τους. Η ώρα είναι 9 παρά 25 περίπου. Και όπως είπα και προηγουμένα, θέλω να πω στην Νατάσα να μου δώσει το ρεπορτάζ με αυτά που είπε χθες ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο Αλέκος ο Πνευματικός. Πάμε Νατάσα. Παράλογη και πρωτοφανή χαρακτηρίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κορινθίων, ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός.
Ο κ. Πνευματικός μάλιστα τονίζει πως το Υπουργείο όχι μόνο δεν έκανε διάλογο με τους εκπροσώπους των Δήμων, αλλά δεν είχε δημοσιοποιήσει τα κριτήρια και τους όρους με τους οποίους έφτασε στην επιλογή των συγκεκριμένων αντικειμενικών αξιών που ανακοίνωσε πρόσφατα για το Δήμο Κορίνθου. Κάποιοι όμως θέλουν να εμφανίσουν ότι αυτό το θέμα αφορά κυρίως τον Δήμο Κορινθίου. Και έτσι θέλουν να το εμφανίσουν. Ξεκινάω λοιπόν. Ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι? Είναι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας, οι οποίοι περιδιαβαίνουν σοκάκια δρόμους και κάποια χωριά του Δήμου μας και λένε ότι εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής για τις τιμές που έχει βάλει η εφορία, που με βάση αυτές τις τιμές θα προσδιοριστεί ο φόρος ακίνητης περιουσίας. Υπάρχει ένα ΦΕΚ το 1499 με ημερομηνία 20 Ιουνίου του 2013 που προσδιορίζει τις τιμές εκεί που δεν υπάρχει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, με βάση τις οποίες τιμές θα υπολογιστεί ο φόρος ακίνητης περιουσίας. Αυτές οι τιμές για το Δήμο Κορινθίων είναι εντελώς απαράδεκτες. Αυτήν την υπουργική απόφαση την υπογράφει ο υφυπουργός ο κύριος Μαυραγάνης και αφορά 100% έσοδα του ελληνικού κράτους. Σε αυτήν την απόφαση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πρόταση που έχει γίνει για να γίνουν αυτές, να εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση από το Δήμο Κορινθίων. Πρόταση έστειλε, χωρίς βεβαίως να μας ρωτήσει, η οικονομική εφορία Κορίνθου, όπως στείλανε οι αντίστοιχες οικονομικές εφορίες σε όλη τη χώρα. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, ο Δήμος δεν έχει καμία εμπλοκή για τις τιμές όπως αυτές αναφέρονται στην υπουργική απόφαση, ούτε καν ερωτήθηκε, ούτε καν έκανε πρόταση και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απαράδεκτη υπουργική απόφαση. Για να κατανοήσω το θέμα, θα σας πω μερικά στοιχεία σύγκριτικα σε σχέση με το Δήμο Κορινθίου, με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, για να καταλάβετε το πρόβλημα. Στο Ξυλόκαστρο, είτε αυτό είναι το παραλιακό του κομμάτι, είτε είναι η ορεινή του ζώνη, δηλαδή, Φερρυππίν, τα Τρίκαλα της Κορινθίας, και δεν αναφέρω τυχαία, γιατί εκεί οι αντικειμενικές αξίες είναι τεράστιες, οι πραγματικές τιμές είναι τεράστιες, εκεί λοιπόν έχουν αντικειμενική αξία 8 ευρώ το τετραγωνικό. Εμείς λοιπόν έχουμε στη Σολυγία, δηλαδή στο Αγγελόκαστρο, έχουμε αντικειμενική τιμή 45 τετραγωνικά. Στην Τενέα έχουμε 45 ευρώ το τετραγωνικό. Στην Τενέα έχουμε 30 ευρώ το τετραγωνικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι νομίζουν ότι αν δώσουμε εξαπλάσια έκταση, αν δώσουμε τα ίδια χρήματα, θα πάρουμε εξαπλάσια έκταση στο Ξυλόκαστρο και στα Τρίκαλα της Κορινθίας από αυτή την έκταση που θα πάρουμε με τα ίδια χρήματα στο Αγγελόκαστρο. Εμείς λοιπόν λέμε στον Υπουργό ότι του προτείνουμε αυτή την ανταλλαγή, να έρθει να πάρει ένα στρέμμα στο Αγγελόκαστρο, θα του δώσουμε και τα πρόβατα που είναι μέσα και τη στάνη, δώρο αυτή, και να μας δώσει 6 στρέμματα στα Τρίκαλα της Κορινθίας. Να δούμε λοιπόν πώς γίνεται ο πρώην Δήμος Ασουλεχαίου να έχει διπλάσια τιμή από ό,τι έχει το Λουτράκι. Και δεν λέω το Λουτράκι έχει μικρές τιμές, γιατί το Λουτράκι είναι περιοχές που είναι εκτός σχεδίου, είναι κοινότητα στο Σχήνο, είναι τα Πίσια, που και εκεί οι τιμές είναι πολύ μικρές. Τα Πίσια είναι πολύ μικρές. Και να συγκρίνουμε τις τιμές αυτές με κάποιες περιοχές της χώρας μας που είναι πολύ μεγαλύτερης ανάπτυξης και μεγαλύτερης αξίας. Υπάρχουν τουριστικά μέρη, νησιά, που έχουν προσδιορίσει τιμές 10, 11, 15 ευρώ το τετραγωνικό και έχουν βάλει λοιπόν με 45 το Αγγελόκαστρο, με 30 το Στεφάνι, το Αγιονόρι, την Κλένια, έτσι. Ακόμα και περιοχές που εγκαταλείπονται.
Παράλληλα, ο κ. Πνευματικός μιλήθηκε για το θέμα των απορριμμάτων, τονίζοντας ότι μέχρι 150 ετών οι απορρίμματα ο τόνος θα στοιχίζει 61 ευρώ, όπως είχε αποφασιστεί από τον προσωρινό μειοδότη που είναι η εταιρεία Τέρνα. Ενώ σημείωσε ότι η προσπάθεια του Δήμου θα πρέπει να ενταθεί στον τομέα της ανακύκλωσης. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει ανακοινώσεις από την περιφέρεια μέχρι 150 τόνους συνολικά απορρίμματα. Η τιμή θα είναι 61 ευρώ ο τόνος. Αυτή είναι η τιμή που έχει προσωρινά αποφασιστεί, γιατί προσωρινός μειοδότης υπάρχει για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων η Τέρνα. Είναι προσωρινός μειοδότης και υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του έτους για την οριστική σύμβαση. Η τιμή αυτή πιστεύω ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Είναι και η μεταφορά. Εμείς θα υποχρεούμαστε να πηγαίνουμε τα σκουπίδια μέχρι το σταθμό μεταφόρτωσης. Από το σταθμό μεταφόρτωσης και πέρα είναι 61 ευρώ ο τόνος. Η προσπάθεια των Δήμων θα πρέπει να ενταθεί στον τομέα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης με στόχο να έχουμε λιγότερα απορρίμματα να δίνουμε στο σύστημα, άρα λιγότερα χρήματα που θα χρεώνονται με 61 ευρώ τον τόνο. Αυτή θα πρέπει να είναι μια μόνιμη πολιτική από πλευράς όλων των Δήμων και πιστεύω ότι αυτή η πολιτική υπάρχει και σήμερα, θα συνεχίσει με πιο έντονο ρυθμό τα επόμενο χρονικό διάστημα για να έχουμε μικρότερο κόστος διαχείρισης. Τέλος, ο κύριος Πνευματικός, στα πλαίσια τη συνέντευξη. Λοιπόν, αυτό ήταν το ρεπορτάζ που έγινε από την συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε ο κύριος Πνευματικός και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Αλέκος ο Πνευματικός είναι ένας άνθρωπος που δεν αφήνει να πέσει κάτι κάτω και να μην το σχολιάσει. Δημήτρη, γίτσε λοιπόν, Δημήτρη. Συγγνώμη, λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, αυτό που είπε είναι πάρα πολύ σωστό. Και όσοι από την αντιπολίτευση δεν τους ξέρουμε ακόμα, έχουν διαφορετική άποψη, καλό είναι να αναθεωρήσουν. Είναι λογικότατο ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν μία αξία στην, και αυτό το λένε οι πολίτες, όλοι οι φορείς, δεν μπορεί να έχουν χαμηλότερες αντικειμενικές αξίες από ότι άλλες περιοχές οι οποίες δεν είναι ούτε τουριστικές, δεν έχουν καμία σχέση, δηλαδή το Λουτράκι δεν έχει καμία σχέση με τις Κεφρίες, με τις Κλεονές. Τα Τρίκαλα της Κορυφίας δεν έχουν καμία σχέση με την Γλένια, ας το πούμε. Για να πάρεις εκεί ένα οικόπεδο στην Γλένια, στα Τρίκαλα, ξέρουμε πόσο στοιχίζει. Δυστυχώς, κύριε Πνευματικέ, αυτοί που μας κυβερνάνε τα έχουν μπερδεμένα. Τα έχουν μπερδεμένα. Στο πόδι γίναν όλα. Και πολύ σωστά είπατε στον κύριο Μαυραγάνη, ελάτε να αλλάξουμε ένα οικόπεδο, εσείς είστε και Κορίνθιος, ελάτε να αλλάξουμε ένα οικόπεδο στη Σολυγία να σας δώσουμε εσείς που είναι ακριβό και δώστε μας εμάς στα Τρίκαλα της Κορυφίας. Πολύ καλό το παράδειγμα, κύριε Πνευματικέ. Έχετε απόλυτα δίκιο και βεβαίως τέτοιες φωνές που ακούγονται από την αντιπολίτευση δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να εκτίθενται. Αυτό το πιστεύω απόλυτα. Έχετε απόλυτα δίκιο και καλά κάνετε και δεν αφήνετε να πέσει κάτω τίποτα. Καλώς ο προεκλογικός αγώνας έχει ξεκινήσει, αλλά πρέπει με τα επιχειρηματά μας να μην, αν θέλετε, να μην γινόμαστε και γραφικοί. Και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο σε αυτήν την περίπτωση είναι τουλάχιστον γραφικός. Έχετε απόλυτα δίκιο και έχετε, αν θέλετε, έχετε από όλους, από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την κατανόησή μας σε αυτό που είπατε. Και φανήκατε εκνευρισμένος. Εγώ χθες δεν μπόρεσα να πάω στην συνέντευξη τύπου, αλλά πληροφορήθηκα ακριβώς τι είπε ο Αλέκος ο Πνευματικός και έχει απόλυτα δίκιο. Αυτό, όπως είπα όμως, έχει να κάνει με κυβερνητική πολιτική, και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται ο Δήμος. Αυτά είναι θέματα ΔΟΗ και είναι θέματα και κράτους. Και δεν είναι η πρώτη φορά
που το κράτος τα μπερδεύει. Τα μπερδεύει. Δεν έχει σαφή γνώμη και εκτίθεται. Και θα μου πείτε, αυτό είναι, είναι πολύ μεγάλο, αυτή, ας πούμε, αυτή η απόφαση που πήρε το κράτος. Είναι τεράστια. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Να εξισούται οι αρχαίες κλεονές ή, ξέρω εγώ, το Άγιον Όρι, ο οποίο είναι πιο ακριβό οι συντελεστές του, από ότι στα Τρίκαλα, από ότι στο Λουτράκι, από ότι στις άλλες περιοχές. Έχει δίκιο ο πνευματικός εδώ. Έχει δίκιο, πρέπει να το πούμε. Άλλα λάθη πιθανό να κάνει, αλλά να χτυπιέται έτσι, να προσπαθήσουν να του δώσουν ότι αυτός, η Κόρινθος θα έκανε αυτά, είναι τουλάχιστον αστείο. Τουλάχιστον αστείο. Γιάννη, πάμε όμως. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, την ειδησιογραφία μας και να πούμε ότι από 1η-1η, Δημήτρη, θα αρχίσουν τελικά οι κατασχέσεις στην πρώτη κατοικία. Βλέπουμε ότι και ενώ οι βουλευτές της δικοματικής κυβέρνησης είπαν πως θα χωριστούν σε τρία στέγανα, σε τρεις κατηγορίες δηλαδή, οι πολίτες οι οποίοι θα, ίσως θα εξαιρεθούν, δηλαδή αυτοί που όντως έχουν και δεν δίνουν, αυτοί που δεν έχουν και δεν δίνουν, γιατί όντως οι άνθρωποι δεν, έχουν, και αυτοί που, συγγνώμη, έχασαν τη δουλειά τους και πλέον δεν έχουν να πληρώσουν. Βλέπουμε όμως ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η κυβέρνηση δεν υπολογίζει τους βάζει τίποτα Γιάννη, από τα τρία αυτά. Γιάννη, από ό,τι κατάλαβα, και το έχω ξαναπεί, η κυβέρνηση, η τροϊκανή κυβέρνηση, τους βάζει, μας βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Και είναι ντροπή, αυτό που γίνεται. Είναι ντροπή να χτυπάνε την πρώτη κατοικία. Ο Έλληνας Γιάννη, έχει, έτσι είναι η κουλτούρα του, αν θέλεις, δουλεύει μια ζωή για να βάλει ένα κεραμίδι, όπως λέει ο λαός μας, πάνω από το κεφάλι του. Σήμερα λοιπόν, με έναν τρόπο, αν θέλεις, όχι δημοκρατικό, επεβαίνουν οι τροϊκανοί, συνεχίζει ο κύριος Σαμαράς να τους ακούει, να χτυπάνε την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι μια ντροπή που γίνεται και βεβαίως αυτά που έλεγε για κόκκινη γραμμή είναι από τις κόκκινες γραμμές που έχει βάλει πολλές φορές ο κύριος Σαμαράς, τις οποίες τις ξεπερνάει, με άλμα επί κοντό. Έτσι έλεγε και με τη Λάρκο, έτσι έλεγε και με τις αμυντικές βιομηχανίες και τελικά κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ξεπερνάει με κολοτούμπες αυτά που λέει. Αυτοδιαψεύδεται καθημερινά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η ελληνική κυβέρνηση, μην μπορώντας να αντέξει τις πιέσεις της Τρόικας, καταπίνει αυτά που έφτιανε πριν. Και πρέπει να σας πω, η δική μου η άποψη είναι ότι θα προχωρήσουν στην πρώτη κατοικία. Τα δε κριτήρια που βάζουν είναι τώρα επικοινωνιακά. Η Τρόικα θέλει, να περάσει αυτή την άποψη που έχει και την περνάει. Όπως η ξεφτύλα που γίνεται με τα ελληνικά αεροδρόμια. Άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τα ελληνικά αεροδρόμια θα πάνε, θα παραχωρηθούν δυστυχώς σε άλλους. Θα ιδιωτικοποιηθούν και καταλαβαίνετε τι έχει, πώς, για να βγουν δήθεν, πόσο θα αυξηθεί το κόστος, των εισιτηρίων εκεί, γιατί το ακριβό αεροδρόμιο σημαίνει ταυτόχρονα και αύξηση των εισιτηρίων, γιατί μπαίνει κόστος αεροδρομίου. Έτσι λοιπόν, εάν δεν μπούμε, δεν συνενέσουμε, θα κλείσουν αεροδρόμια. Θα κλείσουν αεροδρόμια, ακριτικά αεροδρόμια, εκεί που χτυπάει ο παλμός του ελληνισμού, εκεί που είναι απαραίτητα για το φρόνημα των κατοίκων, θα βρεθούν και θα τα κλείσουν τα αεροδρόμια, εάν δεν βρεθεί μειοδότης. Από ό,τι ακούστηκε χθες, έλεγε θα πάρουν 2-3 καλά αεροδρόμια και θα τους δοθεί δώρο η Καλαμάτα. Έκανα πριν από λίγες μέρες σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ο κύριος Στατούλης,
του έκανα την ερώτηση, εσείς που πράγματι πασχίζετε εκεί για τον τουρισμό της Πελοποννήσου, ποια θα είναι η κόκκινη γραμμή σας για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Και μου απάντησε, δεν πρόκειται να κλείσει. Ή ο κύριος Στατούλης έχει γνώμη, είναι, ξέρει ακριβώς τι ακριβώς θα γίνει, ή φοβάμαι, ότι δεν απάντησε ευθέως για επικοινωνιακούς λόγους. Για επικοινωνιακούς. Και αναρωτιέμαι πώς εκεί θα κλείσουν στο Καστελόριζο, πώς θα κλείσει αυτό το αεροδρόμιο. Πώς θα κλείσει στην Πάρο. Βέβαια στην Πάρο θα τη βρουν τη λύση, γιατί είναι ένα αεροδρόμιο που έχει κίνηση. Πώς θα κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου. Πώς θα κλείσει στη Μυτιλίνη. Στην Ικαρία. Που ήδη βγήκε ο δήμαρχος της Ικαρίας και είπε ότι έχει 36.000 το χρόνο επιβάτες, ταξιδιώτες. Δυστυχώς, το λέω για μια ακόμα φορά, εισπίσμα όλων, ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το γυρίζει λίγο εκεί. Εγώ επιμένω ότι η κυβέρνηση είναι μια κατοχική κυβέρνηση, η οποία υπακούει σε όλα όσα η Τρόικα, επιβάλλει. Και χθες είπα στο ημίωρο που ήμουν εδώ ότι βλέπω τον Σαμαρά να θέλει να πει το μεγάλο όχι. Οι σημερινές εφημερίδες ακόμα δεν έχουν έρθει, αλλά από ό,τι φάνηκε από την δημοσιογραφία της ημέρας, το κατάπιε. Έκανε πίσω, στηρίζει τον Στουρνάρα, γιατί στηρίζοντας τον Στουρνάρα μακροημερεύει η κυβέρνησή του όπως αυτός νομίζει. Θεωρεί ότι οι εκλογές είναι κάτι το εγκληματικό. Είναι κάτι το που πρέπει να αποφευχθεί πασιθυσία, γιατί ο κίνδυνος του ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει. Και βέβαια σήμερα είδαμε σε ένα άλλο θέμα, στις φοροδιαφυγές που βγήκαν εκεί, στις μεγάλες φοροδιαφυγές που βγήκαν εκεί, και αναφέρουν μεταξύ άλλων τον γνώστο τραγουδιστή, τον κύριο Πλούταρχο, τον Γιάννη τον Πλούταρχο, ότι έχει φοροδιαφύγει με ένα ποσό 2,5 εκατομμυρίων, ρίχνουν και μια σπόντα για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστό εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος λένε ότι έλαβε ένα έμβασμα και δεν το έχει δηλώσει. Και βγήκε ο κύριος Μητρόπουλος και είπε, αυτά είναι τα χαρτιά, εγώ τα δήλωσα. Αλλά λάσπη, κάτι μένει. Έχουν σκοπό. Και αυτή η θεωρία των δύο άκρων, βεβαίως, η οποία την έχει κάνει η κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς Καραμέλα, βεβαίως έχει σκοπό να πλήξει το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, αλλά βλέπω ξεκάθαρα μπροστά μου. Όλα αυτά γίνονται για να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει την προσοχή, και εμείς θα το λέμε, ότι στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι ανεξαρτοποιήθηκαν κάποια στιγμή σαν ομάδες, και θέλω να πω ότι της Μαρφίν το επεισόδιο με τους 4 νεκρούς εκεί είχε να κάνει με γνωστούς αγνώστους, αλλά που αγγίζουν τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί εγκληματική οργάνωση, όπως πάνε να το δούνε. Κάποιοι ξέφυγαν, υπάρχουν και θερμοκέφαλοι σε όλα τα κόμματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η δημοκρατική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι το ίδιο, ταυτόσιμη με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν το πιστεύουμε σε καμία περίπτωση, και μάλιστα και η κυβέρνηση βγήκε και είπε ότι δεν πιστεύει ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Όμως δεν παραλείπει να τα ρίχνει εκεί, και βεβαίως μετά τη Χρυσή Αυγή, μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους εδέησε να ξεκινήσει η δικαστική έρευνα για αυτό που συνέβη τότε στη Μαρφίν. Καλά είναι όλα να βγαίνουν στον αέρα, αλλά η δικαιοσύνη και αυτοί που είναι πάνω, οι πολιτικοί προϊστάμενοι της δικαιοσύνης, να δίνουν το έναυσμα όλα αυτά να γίνονται πιο γρήγορα.
όχι να τα κρατάμε, γιατί ένας κόσμος αυτό πιστεύει, να τα κρατάμε σε προεκλογική περίοδο για τη χώρα μας, είναι ήδη σε προεκλογική περίοδο, προκειμένου να πλήξουν το κόμμα, ένα κόμμα άλλο, αντίπαλο κόμμα, στην τελική ευθεία που έχει για τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι τα εγκλήματα πρέπει σύντομα, πολύ σύντομα, να βγαίνουν και να επιλαμβάνονται οι διοκτικές και δικαστικές αρχές. Γιατί αλλιώς μπορεί κάποιοι να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι όλα αυτά γίνονται για να επιτευχθούν πολιτικά ωφέλη για αυτόν που κυβερνάει. Γιάννη, συνέχισε παρακαλώ. Μην ξεχνάμε, Δημήτρη, και τις δηλώσεις κάποιων βουλευτών, θέλω να σου θυμίσω, από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μιλήσει και για τα γουναράδικα. Μάλιστα. Δηλώσεις ατόπιμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν όμως την ειδησιογραφία μας, Δημήτρη, καθώς να πούμε ότι ο Ελ Αριάν είναι πρόεδρος της μεγαλύτερης παγκοσμίως εταιρείας επενδύσεων σε ομόλογα PIMCO. Συγκεκριμένα ο κύριος Αριάν τόνισε ότι για να επιστρέψει η Ελλάδα στην ανάπτυξη θα πρέπει είτε να εγκαταλείψει το ευρώ, είτε η Ευρώπη να αποφασίσει πώς θα την επιδοτεί για πάντα. Αλλιώς, λόγω χρέους, μην περιμένετε επενδυτές, δήλωσε ξεκάθαρο ο κύριος Ελ Αριάν. Να θυμίσω ότι είναι πρόεδρος της μεγαλύτερης παγκοσμίως εταιρείας επενδύσεων σε ομόλογα PIMCO. Και συνεχίζει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος χρειάζονται μία άφεση χρέους, δηλαδή ένα κούρεμα. Οριστικά δηλώνει χαρακτηριστικά στην Deutsche Zeitung, είναι μία γερμανική εφημερίδα του Μονάχου, ότι ίσως να χρειάζεται και η Πορτογαλία απομείωση του χρέους της, ωστόσο η κατάσταση στη χώρα αυτή δεν είναι τόσο σαφής. Για να μπορέσει λοιπόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να ανταπεξέλθει με τις δικές της δυνάμεις, χρειάζεται ένα ποσοστό χρέους της τάξης 60 έως 70% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Κούρεμα. Κούρεμα. Μάλιστα. Ότι ποτέ δεν θα πάμε στην ανάπτυξη. Βεβαίως, το κούρεμα οι φίλοι μας εκεί, οι Γερμανοί, η κυρία Αγγέλα, Άντζελη, δεν θέλει να ακούσει, δεν θέλει να ακούσει. Βεβαίως εκείνο που προτίθεται, και είναι καλό αυτό αν θέλει στην άποψή μου, Γιάννη, ότι μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες να επιμηκυνθεί το χρέος στα 50 χρόνια, αλλά παράλληλα θα πρέπει εμείς να είμαστε καλά παιδιά, να πληρώνουμε τις δόσεις μας, να υπακούμε στην Τρόικα σε ό,τι αυτή προστάζει, και από ό,τι έχουμε δει η Τρόικα είναι αδυσόπιτη. Προστάζει αυτά που θέλει για τα συμφέροντα της Γερμανίας και όχι μόνο τα συμφέροντα της Γερμανίας. Όλος ο Νότος, δυστυχώς, Γιάννη, με όλα αυτά τα μέτρα της κυρίας Μέρκελ και των συναπόφασης ζώντων, θέλει να μεταφέρει τον πλούτο του Νότου προς τον γερμανικό και όχι μόνο χώρα. Αυτή είναι, δηλαδή παίζεται ένα πολιτικό-οικονομικό παιχνίδι εις βάρος ενός λαού, εις βάρος λαών, οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν τη φτώχεια. Δεν μπορούν, αυτό όμως δεν τους ενδιαφέρει. Καθημερινά βλέπουμε, το έχω πει πολλές φορές, βλέπουμε πλέον τη φτώχεια στην Ελλάδα να μην έχει όρια. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνέλληνες, συμπατριώτες μας, έχουν φτάσει ήδη όχι στα όρια της φτώχειας, στα όρια της εξαθλίωσης. Στα όρια της εξαθλίωσης, και δυστυχώς κανείς δεν κάνει τίποτα. Φιέστες οργανώνονται. Το είπα στο Κώστα Ναβαρίνο, 100.000 ευρώ για μια μέρα, για να πούμε το όραμά μας για την Πελοπόννησο, για να πούμε το όραμά μας πώς θα είναι η Πελοπόννησο μετά από 20 χρόνια. Και βέβαια κανείς δεν σκέφτεται, κύριε Τατούλη, ότι δίπλα σας πεινάει ο κόσμος. Πεινάει ο κόσμος. Εσείς θέλετε βιέσεις. Γιατί θέλετε να πάλι να πάρετε την περιφέρεια. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Και ελπίζετε έτσι να παγιδέψετε το Σαμαρά να έρθει εκεί που αυτό, κατά τη γνώμη σας, θα σημαίνει στήριξη.
στήριξη του Σαμαρά. Όμως δεν τα βλέπω, δεν τα βλέπω εύκολα τα πράγματα, γιατί εκτός των άλλων η καραμαϊκή πτέρυγα αντιδρά. Γιατί θυμάται. Γιατί θυμάται, κύριε Δατούλη. Με αυτά και με αυτά όμως έχουμε πάει 9 και 3 λεπτά και θα παρακαλέσω την Νατάσα να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Γιατί κάθε φορά να ζω όλη αυτή την περιπέτεια, αφού μπορώ κι αλλιώς. Δεν αφήνω νερά να λιγνάζουν. Καθαρίζω τα φύλλα που μαζεύονται, στα λούκια και τις υδροροές. Καθαρίζω και σκεπάζω τα φρεάτια. Επιδιορθώνω σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν. Καλλιεργώ φυτά που έχουν εντομοαποθητική δράση, όπως θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και μέντα. Κουρεύω το γρασίδι και τους θάμνους. Ποτίζω τον γκαζόν και τα φυτά τις πρωινές ώρες. Βάζω σίτες σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αεραγωγούς τζακιών. Χρησιμοποιώ εντομοαποθητικά. Είναι απλό για όλους μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φορέας υλοποίησης Πελοπόννησος ΑΕ. Τι ζητάνε τα κατοικίδια από τη ζωή τους? Καλές ζωοτροφές. Τι άλλο? Ζωοτροφές ποιότητας, pet shop και Κυρίκου. Θυράματα πρώτης και δεύτερης ηλικίας, οοτοκίας, μείγματα δημητριακών για πουλερικά και από φυσικές πρώτες ύλες, χύμα καλαμπόκι, στάρι, κριθάρι, βρώμη και άλευρα. Διαθέτουμε ειδικό καλέσθητο χώρο με πουλάδες παραγωγής μας, αυγοπαραγωγής και κοκόρια. Ακόμα, ορτίκια, φασιανούς, περδικές, γαλιά, φραγκόκοτες, χήνες, πάπιες, κουνέλια Νέας Ζηλανδίας και Καλιφόρνιας, καθώς και κουνέλια νανάκια. Εξοπλισμοί πτηνοτροφίας, κτηνοτροφίας, ειδικά κλουβιά για σκύλους, πουλερικά και κουνέλια. Από Βραχάτη μέχρι Κόρινθο, παράδοση στο χώρο σας. Στον φιλικό και καλέσθητο χώρο μας, μπορούμε να σας προτείνουμε τις καλύτερες ζωοτροφές και τις αμεσότερες λύσεις σε συνεργασία και με κτηνίατρο για το πρόβλημα του κατοικιδίου σας. Ζωοτροφές ποιότητας, πουλερικά, pet shop Κικυρίκου. Στον Άσο, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού, παραπλεύρος του σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος. Τηλέφωνο 27410 89 141. Αρτζέντο, επιχείρηση κοσμημάτων χοντρικής και λιανικής πώλησης. Αξιοποιείτε καταστραμμένα και παλιά σας χρυσά και ασημένια κοσμήματα και σκεύη. Ανταλλάξτε τα με χρήματα. Τα αγοράζουμε σε οποιαδήποτε μορφή και ποιότητα. Πολύχρονη εμπειρία στο εμπόριο κοσμημάτων, δωρεάν εκτίμηση. Στο Αρτζέντο θα βρείτε υψηλές τιμές για τα αντικείμενά σας στην καλύτερη τιμή του χρυσού. Θα μας βρείτε Κύπρου 38α στην Κόρινθο, πλησίων πλατείας Περιβολάκια. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 6974-6423-38. Αρτζέντο, επιχείρηση κοσμημάτων. Ζητούσατε τη νέα πρόταση στην ψυχαγωγία? Ήρθε και είναι τόσο φανταστική, τόσο απολαυστική, τόσο ονειρεμένη. Corinthos Bowling Center. Ο νέος ξεχωριστός πολυχώρος, το μεγαλύτερο γεγονός της πόλης, ήρθε για να σας κατακτήσει. Με σύγχρονους διαδρόμους bowling και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα μπιλιάρδου. Εδώ βρίσκεται όλα τα νέα μοντέλα της Brunswick. Corinthos Bowling Center. Το συναρπαστικό παιχνίδι κλέβει την παράσταση. Χώροι που κλιματίζονται για ξέγνιαστες ώρες. Εδώ απολαμβάνετε τα πιο επιτυχημένα οικονομικά πάρτι, happenings, εκπλήξεις και ζωηρές παιδικές συγκινήσεις. Όλοι κάνουν στάση εδώ, στο ιδιόκτητο πάρκινγκ, για εύκολη πρόσβαση στον πολυχώρο. Corinthos Bowling Center, με ίντερνετ καφέ, γρήγορες ταχύτητες στο διαδίκτυο, lounge χώρος με δύο τεράστιους προτζέκτορες για μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Εθνικής Ανεξαρτησίας 22, τηλέφωνα 27410-73001 και 73002. Corinthos Bowling Center. Η νέα αγαπημένη συνήθεια.
τώρα η τηλεόραση του Action και στο διαδίκτυο actiontv.gr. Σερφάρετε στο actiontv.gr και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα. actiontv.gr. Σταθμός στην ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Το number one είναι το όνομα που έκανε το γύρο μόδα στην Κόρινθο. Συνεχίζει την παράδοση, ακολουθώντας τους ρυθμούς της εποχής, συνδυάζοντας την ποιότητα με την καθαριότητα και τη σωστή εξυπηρέτηση. Γύρος, σουβλάκι, κοτόπουλο. Αν σας αρέσουν πολύ οι ξεχωριστές γεύσεις, φτιάξτε μόνοι σας το σάντουιτς που θέλετε. Ζητήστε την πίτα σας λαδωμένη ή αλάδωτη. Φαγητά της ώρας. Σαλάτες, ορεκτικά, γλυκά. Number one. Δωρεάν διανομή από 9.30 το πρωί έως 2 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-085-335. Εθνικής Αντίστασης 1 Κόρινθος. Γιάννης Γιάννου, θέρμανση κλιματισμός, λέβητες, καυστήρες, ξύλου πέλετ. Μείωση του κόστους θέρμανσης κάτω του 50% σε σχέση με το πετρέλαιο. Κλιματιστικά το Yotomi, inverter. Αντλίες θερμότητας. Ελαχιστοποίηση του κόστους ψήξης θέρμανσης. Γιάννης Γιάννου, μηχανολόγος μηχανικός. Πατρών 12 Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-027-298. Η ώρα είναι 9:10 και εμείς εδώ με τον Γιάννη τον Μπρούτζο συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας από την εκπομπή 8 στον αέρα. Γιάννη, για πάρε ένα λοιπόν, θέμα. Καταρχήν να πούμε, Δημήτρη, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαρία από την Κόρινθο που μας δίνει την καλημέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε με και τη δική μας καλημέρα και να επιθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 2741-025-589 και στην ιστοσελίδα μας στο Facebook, 8 στον αέρα, πατώντας το δικό σου like, κάνετε τη δική σας, τα δικά σχόλια και τις δικές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει σε μένα το πλάνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, την ειδησιογραφία μας. Γιάννη, θα ήθελα να μου πεις τα ρεπορτάζ που έχουμε. Γιατί... Τα ρεπορτάζ που έχουμε ακόμα, Δημήτρη, είναι όσον αφορά τη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο κέντρο, στην κεντρική πλατεία του Κιάτου, όσον αφορά το καράβι το Μολντάβια. Μάλιστα. Στο οποίο, αν θυμάσαι εκεί, Δημήτρη, είχε σκοτωθεί και ο καπετάνιος, ένα πλήρωμα περίπου 7 μελές. Επίσης, έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛΠ, τον κύριο Βαρελά, για το δίκτυο υδροδότησης υπεραχώρας. Ετοίμασέ μου το αυτό, το κύριο Βαρελά, Νατάσα, σε παρακαλώ. Και σε παρακαλώ να επικοινωνήσεις με το ρεπόρτερ μας τον Γιάννη τον Στεφανή, αν είναι έτοιμος να βγει στον αέρα. Πάμε, Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, την ειδησιογραφία μας με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ναι. Ποιοι και πώς θα πάρουν επίδομα για πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Μάλιστα.
Τα νέα λοιπόν. Κλεφτοπόλεμος με την Τρόικα. Ισχυρές πιέσεις από τους δανειστές για λήψη νέων μέτρων την επόμενη χρονιά, αναφέρεται το 2014, όπως και εμείς πρέπει αρχικά συζητήσουμε. Κατά τα άλλα, Γιάννη, πρέπει να πούμε εδώ ότι ο κύριος Σαμαράς προβλέπει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα. Άρες, νάρες, κουκουνάρες και τις παπαδιές του οπούδουνο, που λένε. Λοιπόν, πάμε. Το έθνος, λοιπόν, Δημήτρη, επιστρέφει ο εφιάλτης της τρομοκρατίας. Συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για χτύπημα με πολιτικό στόχο. Μάλιστα. Σε συναγερμό λοιπόν έχουν τεθεί οι αρχές ύστερα από πληροφορίες για σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα με πολιτικό στόχο, όπως είχαμε πει, και αναφέρεται στον καταζητούμενο Νίκο Μαζιώτη. Αυτή λοιπόν το προσέρω της εφημερίδας Έθνος. Συνεχίζουμε λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης? Το ΣΥΡΙΖΑ. Εμπέζουν το λαό. Στη Γερμανία η τιμή του λίτρου είναι 0,90 και στην εξαθλιωμένη Ελλάδα 1,35. Θα φτάσει, λέει, θα φτάσει, Γιάννη, πρέπει να πούμε εδώ, θα φτάσει περίπου κάτω από ένα ευρώ, βεβαίως από ό,τι λένε οι, τελικά το, το πετρέλαιο, αλλά με προϋποθέσεις που μόνο γέλια βγάζουν, γιατί πλέον καταλαβαίνεις ότι στις περιοχές οι οποίες έχουν πολλά κρύα θα δώσουν ένα 25% της αξίας για προκαταβολή, που βεβαίως δεν φτάνει για τίποτα προκειμένου να ζεσταθεί ο κόσμος. Έτσι, η Τρόικα δεν φαίνεται να δέχεται τη μείωση του πετρελαίου θέρμασης και φωτιά θα είναι και φέτος το πετρέλαιο. Βλέπεις, Γιάννη, ότι η Τρόικα σε όλα έχει λόγο, σε όλα, δεν αφήνει τίποτα. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη. Θέλω να σου πω ότι και ακόμα και ένα ευρώ να είναι, ναι, εάν χρειάζονται 3 τόνοι για μια οικογένεια, δηλαδή αντιστοιχούν σε 3.000 ευρώ, όταν ο βασικός μισθός είναι 580 ευρώ, δηλαδή είναι περίπου στους 6 μισθούς. Πώς θα μπορεί ένας χαμηλός συνταξιούχος να μπορεί να τα πληρώσει? Τίποτα, παπλώματα, πολλά παπλώματα. Νατάσα, μήπως έχουμε τον Γιάννη τον Στεφανή? Δεν απαντάει. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη. Δεν απαντάει, συγγνώμη, δεν απαντάει. Πάρε μου τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου, αν θέλεις. Πάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Αλλαλούν στις πολυκατοικίες. Επίδομα θέρμασης από 70 έως 1050 ευρώ με 25% προκαταβολή. Μάλιστα. Και αναφέρθηκες πριν, Δημήτρη, και εσύ στο καλό παιδί των νυχτερινών μαγαζιών. Συγκεκριμένα το Γιάννη τον Πλούταρχο, ο οποίος έμπλεξε με το ΣΔΕ για δεύτερη φορά, θέλω να σου πω, Δημήτρη, μέσα σε ένα μισό χρόνο. Πάντως η γυναίκα του βγήκε και είπε ότι έχει κλείσει αυτή η υπόθεση μετά από έλεγχο δεκαετίας που το έγινε, ναι, αλλά τελικά κάπου δεν τα λέμε καλά. Κάπου δεν τα λέμε καλά. Για 2.800.000 ευρώ. Αυτά είναι λεφτά, Γιάννη. Αυτά είναι λεφτά, Γιάννη, και βέβαια πρέπει να πούμε, όπως πολύ σωστά είπες νωρίτερα, ότι από πρώτη πρώτου, η πρώτη κατοικία στον αέρα. Τρεχάτε, Έλληνες, τρεχάτε, μας τα παίρνουν όλα. Αυτή η κυβέρνηση, εάν δεν αλλάξει ρότα, πρέπει να πέσει, πρέπει να εξαφανιστεί. Μπας και αλλάξει τίποτα σε αυτό το δόλιο τον τόπο. Μπας και αλλάξει τίποτα. Όλα υποκύπτουν σε μια σειρά από μέτρα τα οποία προηγουμένως τα έχουν απορρίψει με τα βδελιγμίας. Απέρριψε ο κύριος Σαμαράς, έλεγε κόκκινη γραμμή οι αμυντικές δαπάνες, να κλείσουν οι αμυντικές βιομηχανίες. Το απέρριπτε με τα βδελιγμίας. Έβαζε κόκκινη γραμμή και τελικά ο ίδιος βγήκε και την πούλαγε στο Ισραήλ. Πάρε και κατάλαβε αξιοπιστία. Πάρε και κατάλαβε αξιοπιστία. Κύριε Σαμαρά, δυστυχώς θα έρθει η ώρα που θα αντιμετωπίσετε την κατακραυγή και όχι μόνο του ελληνικού λαού. Αυτή την κατακραυγή θα αντιλουστείτε. Θα αντιλουστείτε, κύριε Σαμαρά, όσο ανέχεστε να γίνετε πάρτι στην Ελλάδα. Και τα πάρτι εδώ στην Πελοπόννησο τα βλέπουμε να είναι καθημερινά.
Πριν από καιρό, σας τα είπα και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πριν από καιρό έγινε μια μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Μυθική Πελοπόννησο». Και τότε με απευθεία σύνδεση βλέπαμε το όραμα, τη φαντασίωση του Πέτρου του Τατούλη. Τώρα βλέπουμε από το Κώστα Ναβαρίνο με συντονιστή τον Νίκο Χατζηνικολάου και από ό,τι λέγεται την όλη εκδήλωση την έχει οργανώσει ο αδερφός του, ο οποίος έχει ένα γραφείο διοργάνωσης εκδηλώσεων, να πετάνε 100.000 ευρώ σε μια μέρα προκειμένου να μας πούν τη φαντασίωσή τους πώς θα είναι η Πελοπόννησος σε 20 χρόνια. Και ο Έλληνας είναι υποχρεωμένος να ζει ο κάτοικος της Φλόρινας, των παραμεθωρίων περιοχών, να τουρτουρίζει από το κρύο. Αυτά είναι εγκλήματα. Είναι εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού. Εγκλήματα. Για δεύτερη χρονιά πρέπει να βάλουν παπλώματα. Έτσι, πρέπει να βάλουν παπλώματα ο Έλληνας. Εκεί τους καταντήσατε. Και να πω και κάτι άλλο, Γιάννης μου επιτρέπεις. Και να πω και κάτι άλλο. Τα ίδια κάνει και με τα φάρμακα. Και βρέθηκε η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα, η συνεταιριστική τράπεζα Πελοποννήσου, που της αξίζουν 1.000 συγχαρτήρια, να πάρει αυτή την υπόθεση στα χέρια της και να πει: εμείς θα προεξοφλούμε τα χρέη του ΕΟΠΗ που έχει στους φαρμακοποιούς, γιατί έτσι στηρίζουμε και τον κλάδο των φαρμακοποιών, αλλά στηρίζουμε και τους ασθενείς. Αυτά είναι κύριε Σαμαρά. Και οι συστημικές τράπεζες, τις οποίες εσείς, ο Γιώργος ο Παπανδρέου και όλοι στηρίξατε και έχετε πάρει τα χρήματα με χρήματα του ελληνικού λαού, κάνουν το παπί. Έχουν κλείσει τις κάνουλες και έχουν βάλει ιδιωτική φρούρηση στα χρηματοκιβώτια τους, μην τους πάρουν τα λεφτά που ανήκουν στο λαό, κύριε Σαμαρά. Στο λαό! Και αντί να τα δίνουν στο λαό, πληρώνουν τις πατάλες που κάνανε στα Βαλκάνια, οι περισσότερες, και χάσανε λεφτά. Αυτά και με αυτά, Γιάννη. Μου λέει η Νατάσα τώρα ότι έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον καλό ρεπόρτερ μας, το Γιάννη τον Σταφανή. Γιάννη, καλημέρα! Καλή σας ημέρα κύριε Παπή, καλημέρα του κύριο Μπούτσο. Καλημέρα. Σε παρακαλώ, Νατάσα, και ο Γιάννης ο Σταφανής να είναι στην... Σάγουα κύριε Παπή, σάγουα, χήμαρος. Όχι ρε Γιάννη. Έτσι σε θέλω. Γιάννη, είναι η αγανάκτηση του Έλληνα. Καλά, για το πετρέλαιο δεν είναι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα. Παντού. Έχουμε τους αγρότες, κολυμπίες, την κούρα. Ορεινή περιοχή εννοώ. Ναι. Γιάννη, αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει, Γιάννη. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Και ακούω, Γιάννη, γιατί και εσύ κάνεις ρεπορτάζ, ότι χαλάνε 100.000 για το Κώστα Ναβαρίνο, για φιέστα μιας μέρας. Για να αποδείξουν τι. Τη φαντασίωσή τους, πώς θα είναι, λέει, η Πελοπόννησος μετά από 20 χρόνια. Ξεφτύλα δεν είναι, ρε Γιάννη. Μα μόνο αυτά μου λέτε, κύριε Παπή, μόνο αυτά. Ξεφτύλα δεν είναι, ρε Γιάννη. Εδώ το ξέρεις ότι πέρασε πάταθλος από την Κόρδο και χαλάσανε 900 ευρώ σε πορτοκαλάδες και νερά. Τι ποτίσα το γήπεδο της Κορίνθου. Μάλιστα. Για πες μου, Γιάννη, λοιπόν, το σημερινό σου ρεπορτάζ. Νατάσα, λίγο πιο ψηλά εγώ. Λοιπόν. Όχι, επειδή μιλάγαμε αυτό, ότι σπαταλάνε χρήμα. Σπαταλάνε χρήμα του ελληνικού λαού. Σπαταλάνε. Του ελληνικού λαού, Γιάννη. Για να πάει ο Σαμαράς εκεί και να φτιάξει. Πάμε στο άλλο. Ο Γιώργα δεν έχει λεφτά να βάλει μια πέτρα, να αλλάξει, να βάψει κάτι. Και έκανε προχθές εκδήλωση προς τιμή των Ούγγρων. Καλά κάνανε. Αλλά όχι με τα λεφτά τα δικά μας. Σπαταλάνε ακόμα χρήμα, Γιάννη. Όπου το βρούνε το σπαταλάνε. Όπου το βρούνε.
Δεν έχει κανένας από αυτούς τώρα που είναι σε θέση. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να το βρουν, αλλά ό,τι βρίσκει και μυρουδιά πάλι τη χαλάνε. Έτσι, λοιπόν, για πες. Αλλά ο Σαμαράς, μάθαμε, ο Σαμαράς δεν γνωρίζω, ή δεν γνωρίζω την τελευταία τίποτα, θα πάει στην εκδήλωση εκεί. Είδα το δημοτικό σαφάρι, Γιάννη. Ναι, και είπε ότι δεν πρέπει να πάει, γιατί πιέστηκε πολύ από τους συντοπίτες της Καλαμάτας, τους συντοπίτες του, ότι πού θα πας, του λέει, σε αυτό το πάρτι που γίνεται. Όντως πάρτι. Σε αυτό το πάρτι που γίνεται, πού θα πας. Και μάλλον, δεν γνωρίζουν τώρα. Για να πάει τώρα. Και μάλιστα λέει θα στείλει τελικά τον κύριο Μιχελάκη, ο οποίος θα είναι εκείνες τις μέρες στην Πύλο για την ναυμαχία, κάτι εκδηλώσεις έχουνε. Και θα πάει ο κύριος Μιχελάκης. Εννοείται, εννοείται. Ο κύριος Μιχελάκης θα πάει, γιατί ξέρει τη δουλειά. Λοιπόν, Γιάννη μου. Είστε στην κόρη του Γιουχάραν, το Γιουχάραν, το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ναι. Για τη μια αστυνομία. Προχθές το απόγευμα έφυγε το κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας που έκανε έλεγχο σε αστυνομικά τμήματα στο νομό. Κυρίως στο Μέγαρο της Κορίνθου, μάθαμε και το βίαιο, το κορυφαίο. Ξέρεις τι έλεγχο κάνανε? Δίνανε κάποιους αστυνομικούς που είχαν βάλει στο μάτι που λέει ο λόγος, ναι, και βλέπαν στο μπράτσο τους αν είχαν κάποιο τατού. Τους κάνανε δηλαδή, τους γυμνώσανε. Μιλάνε για. Τους γυμνώσανε δηλαδή. Για τσίρκο υπόθεση. Ναι. Είχαν έρθει, μείναν σε ξενοχείο στην Κόρδο, μείναν επί τρεις ημέρες. Ναι. Το κλιμάκι αυτό έφυγε. Και περνούσε, τους έκανε striptease. Κάποιους που είχε τσεκάρει. Τους έκανε striptease. Από τους ελέγχους που τους έκανε. Ναι. Εδώ λέμε ότι κάνανε ελέγχους και σπίτι αστυνομικών. Μάλιστα. Αυτό το κλιμάκι και πήγε, λέει ότι βγάλε την μπλούζα, βγάλε το πουκάμισο, σήκω το μπράτσο, σήκω το... Στο μανίκι να δούμε αν έχεις... Εντάξει, αυτά είναι εσωτερικό της αστυνομίας, αλλά όχι εκεί, ρε παιδιά. Τελικά, Γιάννη, αν έχεις πληροφορία, βρήκαν τίποτα? Όχι, από πληροφορία δεν βρήκαν τίποτα. Δεν βρήκαν τίποτα. Μάλιστα. Αυτά τα είχαν κάνει και στην Καλαμάτα τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα. Στην Καλαμάτα είχαν πιο πολλούς ελέγχους, εκεί κάτι βρήκανε, αλλά στην Κόρδο τι να βρουν και το δει. Δεν υπάρχει κορίτσα σε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Γιάννη μου, πάμε σε άλλα θέματα σου, αν έχεις κάτι να μας πεις. Αστυνομικά δεν είχαμε, και είχαμε τη σύλληψη, μία 36χρονη έκανε μήνυση αστυνομικό τμήμα Ξυλοκάστρου χθες, ναι, ότι λέει την βίασε ένας 30χρονος. Ο 30χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε χωριό του Ξυλοκάστρου. Και το έδωσε με ένα σήμα εδώ στα μέσα η αστυνομία, ναι, ότι 30χρονος συνουσιάστηκε με 36χρονος. Βέβαια. Όχι, μα θυμήθηκα που οι άλλοι έκανε τα τσάχνια, γιατί έκανε μετά από 10 ώρες καταγγελία. Μάλιστα. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου παρουσία, δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, γιατί μας τρέχει ο χρόνος. Σε λίγο εδώ θα έχουμε την πολιτευτή. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Θα έχουμε τον κόψο εδώ στα αέρα, το φίλο μου. Σε λίγο θα έχουμε εδώ στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας την πολιτευτή των ανεξαρτήτων Ελλήνων, την κυρία Γιώτα Μπάγκα. Μία πολιτευτή που καθημερινά, θα έλεγα, δίνει το στίγμα της, κάνει το δικό τους αγώνα, όπως κάνουν πολλοί από τους ανεξάρτητους Έλληνες στον αγώνα τους, προκειμένου θέματα να έρχονται στην επικαιρότητα, να πηγαίνουν εν είδη επερωτήσεων στη Βουλή, και βλέπουμε μια κινητικότητα σε αυτό το κόμμα. Βεβαίως έχουν γίνει στόχος τις δύο τελευταίες μέρες με την σύλληψη του γνωστού δημοσιογράφου, του κ. Παπαχρήστου. Αυτά και άλλα θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Γιώτα Μπάγκα. Γιάννη, λοιπόν, Δημήτρη, έρχονται δύο ειδήσεις από την Τρίπολη, θέλω να σου πω, καθώς πέθανε ο πατέρας του Ηλία Παναγιώτρου, του βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παναγιώτρος κηδεύεται σήμερα, λοιπόν. Είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος. Λογικό. Ο πατέρας του, λοιπόν, από το Αρτεμίσιο Αρκαδίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Παναγιώτρος, κηδεύεται, λοιπόν, σήμερα στις 3 η ώρα
στο Αρτεμίσιο Μαντινίδη. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι θλιβερό και σαν τέτοιο το αντιμετωπίσουμε. Ενώ μια δεύτερη είδηση λοιπόν πάλι που έρχεται Δημήτρη, μιας που πολλάκι έχουμε πει και έχουμε αναφερθεί για τις αυτοκτονίες. Αυτοκτόνησε λοιπόν ένας 32χρονος με την κυνηγητική του καραμπίνα, όπως πληροφορούμε από δημοσιογραφικό σετ, στην Τρίπολη, επειδή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Έδωσε λοιπόν τέλος στην ζωή του. Κύριε Σαμαρά, τα ακούτε αυτά! Κύριε Σαμαρά, τα ακούτε αυτά! Τα ακούτε αυτά που έχει φτάσει ο ελληνικός λαός. Είτε να πηδάει, είτε να πυροβολείται. 32 χρονών, σε ποιον να πάνε οι ηχοί του να διαμαρτυρηθούν, σε ποιον να πάνε να ρίξουν χειροβοβίδα. Ένας νέο παιδί, πληγμένος προφανώς από τα χρέη, έδωσε τέλος στη ζωή του. Αυτό που είπα για χειροβοβίδα, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, λεκτική χειροβοβίδα εννοούσα, μην παραξηγηθώ. Και εδώ σε λίγο εδώ να με έρχονται και να γίνω πρώτο θέμα. Λοιπόν, σε ποιον κύριε Σαμαρά να πάνε, σε ποιον? Δεν καταλαβαίνετε τον πόνο του Έλληνα, δεν παίρνετε χαμπάρι, υπακούετε σε αυτούς που επιβουλεύονται την πατρίδα μας χρόνια τώρα, από το 40, από τότε που θέλαν να δημιουργήσουν την αρία φυλή και είχαμε εκατόμβες θυμάτων στην Ελλάδα. Εκατόμβες! Και όπως έχω πει πολλές φορές, αυτή η Γερμανία στο τέλος ιτάται, νικέται. Και αυτό να το θυμηθείτε φίλες και φίλοι. Στο τέλος θα ιτηθεί, γιατί αποτελούν ένα λαό που η ηγεσία του χρόνια τώρα σκέφτεται μόνο πώς θα μεγαλώσει το δικό της το κράτος, πώς θα πάρει τον πλούτο, πώς θα αρπάξει τον πλούτο των άλλων λαών. Αυτή είναι η Γερμανία. Και αυτή τη Γερμανία σήμερα τη θεωρούμε σύμμαχο. Σύμμαχο την κυρία Άγγελα Μέρκελ, την απόγονο του Χίτλερ. Μας φταίει η Χρυσή Αυγή, βεβαίως μας φταίει η Χρυσή Αυγή. Αλλά η απόγονος του Χίτλερ, η κυρία Μέρκελ, με την οποία κάθεστε και συζητάτε τι, πώς θα εξαθλιώνει καθημερινά και πιο πολύ τον ελληνικό λαό. Αυτή λοιπόν, ναι κυρία Μέρκελ, κι άλλος νεκρός στην Ελλάδα, κι άλλος νέος νεκρός στην Ελλάδα. Κάθε 18 ώρες έχουμε αυτοκτονία και δεν κοκκινίζει κανείς. Κανείς δεν κοκκινίζει. Και από τη δεξιά, αλλά και την άλλοτε σοσιαλιστικό Πασόκ, κύριε Βενιζέλο, που σας το δώσανε εκεί και σε εσάς και στο Γιωργάκη με 46% και το πήγατε στο 6. Στο 6! Διαλύσατε ένα μεγάλο χώρο με το να κάνετε υποκλήσεις στα κελεύσματα του Πρωθυπουργού, στα κελεύσματα ενός ανθρώπου που έχει συνθηκολογήσει με την Τρόικα. Αυτά και με αυτά όμως, φίλες, Δημήτρη, και συγχωρήστε μου, ναι Γιάννη. Ένα μήνυμα. Ναι, λέει, μήνυμα. Πριν λοιπόν, καταρχήν να υπενθυμίσουμε πάλι, στο Facebook 8 στον αέρα, πατώντας like στη σελίδα μας, κάνετε τα δικά σχόλια, τις δικές παρατηρήσεις, αλλά μας δίνετε και τις ειδήσεις που εσείς θέλετε να μεταφέρουμε. Λοιπόν, ο Ηλίας λοιπόν από το Λουτράκι αναφέρει: πριν μιλήσατε για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας από 1η-1η του 2014. Είμαι άνεργος, έχω 2 παιδιά και χρωστάω 80.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ζω με δανεικά από τους γονείς μου και δεν έχω να πάρω ούτε γάλα στα παιδιά μου. Πού θα μείνω, στους δρόμους? Εάν μπορείτε, κάντε κάτι. Τι να μπορούμε φιλελεία, το μόνο που μας έχει μείνει μια φωνή. Μια φωνή που δυστυχώς τα κρατικά κανάλια, οι πρετεντέριδες τα κρύβουν, δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε για να μην χάσουν μισθούς, δεν μιλάνε για να μην μείνουν
να μην γίνουν απρεπείς στα αφεντικά τους, τους μεγαλοεργολάβους. Εμείς ένα μικρό κανάλι, ένα μικρό περιφερειακό κανάλι, δεν έχουμε τέτοιες δεσμεύσεις. Μπορούμε και τα λέμε δυνατά, αλλά οι δυνάμεις μας είναι και μας λιγοστές. Σας καταλαβαίνουμε, σας δίνουμε το πιο συναισθηματικό, αν θέλετε, χαιρετισμό μας. Πιστεύουμε αυτά που λέτε. Φοβόμαστε πολύ. Αλλά πέρα από εκεί δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς, μας κυβερνάει μία κυβέρνηση η οποία ποδοπατάει καθημερινά την αξιοπρέπεια ενός ολάκερου λαού. Την ποδοπατάει. Την αξιοπρέπεια, την περηφάνεια ενός ολόκληρου λαού. Όσον αφορά για αυτό που είπατε για το σπίτι σας, από ό,τι λένε θα βάλουν τέτοια κριτήρια τα οποία δεν θα επιτρέψουν να σας πάρουν το σπίτι. Εάν με ρωτάτε εάν αυτό που λέω το πιστεύω, σας λέω όχι. Σας λέω όχι. Γιατί στην αρχή θα επικρατήσουν πράγματι αυτά τα κριτήρια, αλλά όσο δεν τους βγαίνουν τα νούμερα, δυστυχώς θα έρθει και η σειρά σας. Αυτό πιστεύω, εύχομαι να μην γίνει ποτέ. Με αυτά και με αυτά όμως πρέπει να κλείσουμε, γιατί ήδη η κυρία Μπάγκα έχει έρθει από ό,τι βλέπω και πρέπει να πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Γεια σας προς το παρόν. Σε 2 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν το χαραγιώζει. Φίλους και εκτούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον άδει, αμπά μου φεντή, κι αγαπή να χάνεις φυσάει. Γιατί κάθε φορά να ζω όλη αυτή την περιπέτεια, αφού μπορώ κι αλλιώς. Δεν αφήνω νερά να λιγνάζουν. Καθαρίζω τα φύλλα που μαζεύονται, στα λούκια και τις υδροροές. Καθαρίζω και σκεπάζω τα φρεάτια. Επιδιορθώνω σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν. Καλλιεργώ φυτά που έχουν εντομοαποθητική δράση, όπως θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και μέντα. Κουρεύω το γρασίδι και τους θάμνους. Ποτίζω τον γκαζόν και τα φυτά τις πρωινές ώρες. Βάζω σίτες σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αεραγωγούς τζακιών. Χρησιμοποιώ εντομοαποθητικά. Είναι απλό για όλους μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φορέας υλοποίησης Πελοπόννησος ΑΕ. Το χαμόγελο του παιδιού περιμένει το μήνυμά σου για να λειτουργήσει δύο νέα σπίτια που θα αγκαλιάσουν 60 παιδιά. Δύο νέα σπίτια που θα ανοίξουν τις πόρτες τους σε 60 χαμόγελα. Έλα να τις ανοίξουμε μαζί. Στείλε το μήνυμά σου ή πάρε τηλέφωνο στους αριθμούς που θα δώσουν ζωή σε δύο νέα σπίτια. Για κάθε πραγματική έκτακτη ανάγκη στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 24 ώρες το 24ωρο, υπάρχει το 112. Καλέστε χωρίς χρέος 112 από κινητό ή σταθερό κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, πυροσβεστική, αστυνομική ή ιατρική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου καλώντας το 112.
Έχεις το περιβάλλον σου άτομο εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες, τζόγο ή αλκοόλ. Δεν είσαι μόνος. Έχεις δίπλα σου το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Εξαρτημένων Ατόμων Μεταβολή. Βασιλέως Ηρακλείου 25. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τηλεφώνησε 2310 22 30 60. Πρωινή, η πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας. Πρώτη σε κυκλοφορία, πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Πρωινή, με σεβασμό στον αναγνώστη. Χαμόγελο του παιδιού περιμένει το μήνυμά σου για να λειτουργήσει δύο νέα σπίτια που θα αγκαλιάσουν 60 παιδιά. Δύο νέα σπίτια που θα ανοίξουν τις πόρτες τους σε 60 χαμόγελα. Έλα να τις ανοίξουμε μαζί. Στείλε το μήνυμά σου ή πάρε τηλέφωνο στους αριθμούς που θα δώσουν ζωή σε δύο νέα σπίτια. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Υποφεληθείτε από τις αγορές σας με την κάρτα Club Κρητικός. Εξαργυρώστε πόντους και κερδίστε δωρεάν τρόφιμα, απορριπαντικά, καθαριστικά και το μεγάλο δώρο. Μια κάρτα παροχής υγείας Med4U. Για περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματά μας. Κρητικός, γιατί ο κύριος ψαγμένος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 παρά 20 και όπως σας είχαμε πει, έχουμε κοντά μας την ξυλοκαστρίτισσα, πολιτευτή των ανεξάρτητων Ελλήνων, την κυρία Γιώτα Μπάγκα, με την οποία θα συζητήσουμε, πιστεύω, ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρία Μπάγκα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Την κυρία Μπάγκα όμως να βγάλουμε στο, να βγάλουμε στο πλάνο Νατάσα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση, κυρία Μπάγκα, έχει να κάνει με αυτό που ακούστηκε με την εντολή του κυρίου Καμένου για σύλληψη του κυρίου Παπαχρήστου. Μια εντολή η οποία σχολιάστηκε μετά από μήνυση που έγινε, σχολιάστηκε, αν θέλετε, δυσμενώς από εφημερίδες, μέσα από διάφορα site, γιατί δυστυχώς, και έχω και εγώ αυτή την άποψη, η δημοσιογραφία δεν ποινικοποιείται. Πείτε μου όμως εσείς τι καταλάβατε από αυτήν την υπόθεση. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Προβή, σαφώς δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί η δημοσιογραφία, ούτε και η δημοσιογραφία. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί ούτε η δημοσιογραφία, ούτε οι δημοσιογράφοι. Ωστόσο όμως και οι δημοσιογράφοι και η δημοσιογραφία υπακούν σε ένα κώδικα δεοντολογίας. Και αυτός ο κώδικας, εσείς θα το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, επιβάλλει αντικειμενική πληροφόρηση, επιβάλλει να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, να μην υπάρχει λασπολογία, να μην υπάρχουν εσκεμμένες βολές κατά προσώπων και δίποτε τον αρχικό. Κύριε Μπάγκα, ο χρόνος μας δεν είναι μεγάλος. Θα ήθελα να επικεντρωθείτε τι ήταν αυτό, κατά τη γνώμη σας, που δικαιολόγησε την απόφαση του αρχηγού σας, του κ. Καμένου, να μηνύσει τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Τι ήταν αυτό που τον έπληξε και είναι συκοφαντικό.
θεωρώ ότι γενικότερα ο πρόεδρός μας και εμείς βαλόμαστε από συγκεκριμένα κανάλια, από συγκεκριμένους δημοσιογράφους, από συγκεκριμένα κέντρα. Ενδεχομένως ο πρόεδρος, στο μυαλό του δεν είμαι βέβαια, αλλά όπως εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω, ήθελε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όλους αυτούς οι οποίοι μας επιβουλεύονται. Και ποιος καλύτερος τρόπος από τη δικαιοσύνη? Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πάντως θα συμφωνήσω σέντα μαζί σας ότι έχουμε δει πολλές φορές να στοχοποιούνται οι ΑΝΕΛ, γιατί μάλλον κάποιος ενοχλεί. Και βέβαια είναι μερικά συγκροτήματα τα οποία συμπλέουν με την κυβέρνηση, συμπλέουν σε πολλά θέματα. Επί παραδείγματος χάρη πρέπει να πω ότι ο πατέρας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ανδρέα Ψυχάρη, είναι αυτός που διευθύνει το ΔΟΛ. Τι άλλο να πούμε? Θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτά που λέτε? Παρακαλώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε όλες σας τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο ένα πράγμα. Όταν κάποιος ενοχλεί και η ΑΝΕΛ, επειδή λέμε αλήθειες, επειδή είμαστε αντιμνημονιακοί, επειδή βάλουμε τα συμφέροντα τα μεγάλα, έχουμε στοχοποιηθεί. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος από το να εξοντώσεις ένα σύστημα κάποιον που σε ενοχλεί? Πρώτα απ' όλα τον κάνεις να φαίνεται γραφικός μέσα από τον τρόπο που παρουσιάζεις αυτόν και το κόμμα του, και δεύτερον τον χτυπάς με τις εφημερίδες και τα κανάλια που έχεις, ή τον παρουσιάζεις πολύ λίγο. Εγώ θα επικεντρωθώ, και αυτό ήταν κάτι που με ενόχλησε. Εντάξει, ακόμα και η υπερβολή όμως, καμιά φορά συγχωρείτε, που ανέφερε για τον πρόεδρο σας, τον Πάνο τον Καμένο, η εταιρεία λέει Πι Καμένος και Σία ΕΠΕ. Δεν μπορεί, δεν είναι ωραίο πράγμα ένα κίνημα, ένα πολιτικό κόμμα να το αναφέρεις Πι Καμένος και Σία ΕΠΕ. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, και ο κύριος Καμένος, βεβαίως είναι, αυτή η άποψή σας είναι σωστή, αλλά εντάξει, και τόση ευθυξία, εδώ έχουν ακουστεί πολλά. Έχουν μιλήσει για αρχιερείς της διαπλοκής, έχουν μιλήσει για τέτοια πράγματα. Και δεν έγινε να μιλήσει. Όμως να προχωρήσουμε, κυρία Μπάκα, σε άλλα θέματα. Χθες, κυρία Μπάκα, ήσασταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακριβώς. Είχατε πάει εκεί. Είχα πάει εκεί για να υπερασπιστώ το θέμα της Κορινθιακής Ταφίδας και την προσπάθεια που γίνεται για να χαρακτηριστεί ως pop. Είχατε κληθεί και πήγατε? Φυσικά. Από ποιον είχατε κληθεί? Όλους τους πολιτευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων τους κάλεσε ο κύριος Μπούκλης, και αυτό προέκυψε από την συμπαράσταση που δείξαμε στον αγώνα του για να χαρακτηριστεί η κορινθιακή, ξηρή μαύρη κορινθιακή σταφίδα pop, και τις δράσεις που εμφάνισαν οι πολιτευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μεταξύ των οποίων και εγώ, με ερωτήσεις που καταθέσαμε στη Βουλή για το θέμα αυτό. Μάλιστα. Η αντιμετώπιση από τον κύριο Ταυτούλη πώς ήταν σε εσάς? Σε μένα προσωπικά άρεστη. Όχι, ναι. στην άποψη. Δεν μιλάω για εσάς. Πάρα πολύ θετική. Όλες οι εισηγήσεις συνέτειναν σε αυτό. Ξέρετε, μιλήσατε εσείς, νομίζω, και η κυρία Νάκου. Εγώ και η κυρία Νάκου. Ήμασταν και οι δύο πολιτεύτριες παρούσες και οι δύο πήραμε το λόγο. Σας δόθηκε αρκετός χρόνος? Φυσικά. Μάλιστα. Αυτή είναι προς τιμή του Περιφερειακού. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά το θέμα αυτό. Αλλά εδώ θα αδράξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω, γιατί δεν μεταδόθηκε χθες από πουθενά το Περιφερειακό Συμβούλιο, που δεν είχε πάει κι εγώ. Να μου πείτε τι έγινε εκεί με τους κατοίκους της Ιχαλίας που είχαν πάει για το πρόβλημα. Είχε πάει κόσμο? Καταρχήν να σας πω, κύριε Προβή, ότι μόλις έφτασα στο Αποστολοπούλιο εξεπλάγην από τη μεγάλη αστυνομική δύναμη που υπήρχε, γιατί δεν σας το κρύβω, δεν το γνώριζα ότι θα συζητιόταν το θέμα αυτό. Καθώς περίμενα, είδα να σειραίει πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί από αυτούς με μαύρες σημαίες, απλός κόσμος, αγρότες, απλοί άνθρωποι του Μόχθου, και κατέκλυσαν την αίθουσα. Είχαμε επεισόδια?
Όχι, μόνο φραστικά επεισόδια υπήρχαν. Οι κάτοικοι ήταν αγανακτισμένοι, επιτέθηκαν φραστικά στον κύριο Τατούλη λέγοντάς του να τα κάνεις αυτά στο σπίτι σου και εκεί που κατοικείς εσύ. Μέχρι εκεί όμως, όταν τα πνεύματα οξύνθηκαν και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου προσπαθούσε επιτυχώς, θεωρώ, να τα ηρεμήσει και οι ίδιοι οι κάτοικοι έδειξαν αυτοσυγκράτηση και ο κύριος Τατούλης όμως επέδειξε έτσι, πνεύμα διαλλακτικότητας και κατάφερε να συγκρατήσει τις οργισμένες φωνές. Τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί των παρατάξεων. Φυσικά τοποθετήθηκαν. Φυσικά, να σας πω ότι θα συζητηθεί το θέμα την επόμενη Δευτέρα. Όπου η εταιρεία θα παρουσιάσει το σχέδιό της. Μίλησαν και εκπρόσωποι των κατοίκων και ο Δήμαρχος της Ιγαλίας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και αν θυμάμαι τώρα καλά όλους αυτούς τους ανθρώπους και η Πρόεδρος της Αντιπολίτευσης ή Αρχηγός Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μίλησαν όλοι και τοποθετήθηκαν με σοβαρότατα επιχειρήματα και θεωρώ ότι κέρδισαν τις εντυπώσεις. Μάλιστα. Κυρία Μπακά, να φύγουμε λοιπόν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, να φύγουμε από τις ανακοινώσεις που κάνετε εσείς εκεί, τις τοποθετήσεις που κάνετε, γιατί ένα θέμα ιδιαίτερα νευραλγικό θα έλεγα για το προϊόν που έχουμε, τη σταφίδα μας. Η Κορυνθία επέρεται για την ποιότητα της σταφίδας που έχουμε. Είναι ένα προϊόν με ταυτότητα. Και βεβαίως ο κύριος Μπούκλης και καλά κάνει, το φέρνει να πάρει την ονομασία POP, που σημαίνει προέλευση αναγνωρισμένη. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Όπως είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η ονομασία POP είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να κατακτήσουμε τις διεθνείς αγορές και να βγαίνουν τα προϊόντα μας έξω στις διεθνείς αυτές αγορές χωρίς ονομασία POP και χωρίς να είναι πιστοποιημένα. Ωστόσο, θα έλεγα ότι δεν είναι και το βασικότερο. Και θέλω μόνο ένα λεπτό από το χρόνο σας για να μπορέσω να πω 2-3 σημεία. Από το δικό σας χρόνο. Ναι, ήθελα να πω ότι επειδή ο νομός μας είναι αγροτικός και επειδή οι άνθρωποι εδώ πλήττονται, οι αγρότες είναι ένας κλάδος που πλήττεται βάναυσα. Ήθελα να πω 3 σημεία που αφορούν την αγροτική πολιτική του κόμματός μας και που θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν. Για να μπορέσουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να γίνουν ανταγωνιστικά στις ξένες αγορές, πρέπει να συμβούν 5 πράγματα. Πολύ πολύ απλά, όχι μόνο 5, θα σας πω τα 5 βασικότερα. Το πρώτο είναι να πέσει το κόστος παραγωγής, διότι οι Έλληνες αγρότες παίρνουν τα φυτοφάρμακά τους, φυτοπροστασία και λιπάσματα, 200 και 300% πάνω από ό,τι τα αγοράζει αυτή τη στιγμή ο Ευρωπαίος αγρότης. Και γιατί? Γιατί οι πολυεθνικές που λιμένονται το χώρο των αγροτών έχουν επιβάλει αυτό το καθεστώς και ο Έλληνας αγρότης πληρώνει χρυσά τα φάρμακά του και την φυτοπροστασία του. Και θέλω να σας πω επίσης ότι το 20 με 30% του κόστους της αγροτικής παραγωγής είναι τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα. Ένα δεύτερο σημείο, και θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπει φόρος στα αγροτεμάχια. Το τονίζω σε καμία περίπτωση, διότι δεν είναι δυνατόν να θες να βγεις από την κρίση και να φορολογείς την πρωτογενή παραγωγή. Το τρίτο, το θέμα των επιδοτήσεων της κορυνθιακής σταφίδας που καταθέσαμε ήδη και επερώτηση στη Βουλή και έχει έρθει στη δημοσιότητα. Το τέταρτο, πρέπει να γίνει έρευνα αγοράς, πρέπει να ενεργοποιηθούν τα προξενία μας και οι εμπορικοί ακόλουθοι που υπάρχουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, να ανοίξουν νέες αγορές για τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία όμως θα πρέπει το κράτος να τα έχει στείλει εκεί και με ονομασία POP και πιστοποιημένα. Και τέταρτο και τελευταίο, κάτι που έχω ξαναπεί, πέμπτο, συγγνώμη, που έχω ξαναπεί στο δικό σας κανάλι και στον κύριο Προύτσο, αυτή τη στιγμή, και το είπα και χτες, αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Ειδικά στο νομό μας, οι νέοι είναι πάνω από 65%. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν πολιτικές τέτοιες που να στρέψουν τον νέο κόσμο προς την αγροτική παραγωγή. Πρωτογενή παραγωγή, αγρότες, κτηνοτρόφους, πρωτογενής παραγωγή. Πώς θα γίνει αυτό αν δεν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές? Δεν πρόκειται να λυθεί. Άρα αυτό είναι το βασικό πράγμα που ήθελα να πω εχθές παράλληλα με την κορυφαϊκή σταφίδα και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να τα πω και σήμερα μέσα από το κανάλι σας. Κυρία Πάγκα, βάλλονται πάρα πολλά θέματα μαζί. Και πολύ σύντομα σας τα. Βάλλονται πάρα πολλά θέματα μαζί, αλλά όλα, κυρία Πάγκα, έχουν έναν, συγγνώμη,
έχουν ένα κοινό συντηρεστή. Από κάπου ξεκινάνε όλα. Έτσι, έτσι. Ξεκινάνε από αυτό που λέω εγώ, από την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας. Ακριβώς. Όταν ακριβώς, η εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας δεν υπάρχει και οι τροϊκανοί, αυτοί που μας διοικούν στην ουσία, κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή ανεβάζουν τα κόστη, άλλες τιμές δίνουν, ας πούμε, στη Γαλλία, άλλες, μιλάω για τα φυτοφάρμακα, μιλάω για όλα αυτά, λιπάσματα κλπ. Εδώ στην Ελλάδα έχουν επιλέξει να δίνουν τα ακριβότερα προϊόντα, που λένε πολύ ακριβότερα, προκειμένου και αυτός ο κλάδος, ο πρωτογενής τομέας, όπως πολύ σωστά είπατε, να μην υπάρξει. Να αλωθεί. Να διαλύσει. Να μην πουλάμε ελληνικά προϊόντα. Είναι αυτό που λέω εγώ, η εθνική υποτέλεια στην οποία έχουν καταδικάσει τον ελληνικό λαό. Αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα έπρεπε να κάνει μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τους πολίτες, σέβεται το μόχθο των αγροτών, σέβεται όλη την κοινωνία. Πώς θα γίνει ο αγρότης, κυρία Μπάκα? Εργαλείο του είναι ο αγρός. Η γη του. Αυτό είναι το εργαλείο του. Εάν λοιπόν αυτό το φορολογήσει όπως θέλει. Αυτό είναι εγκληματικό, κύριε Μπάκα. Είναι εγκληματικό. Αλλά εδώ θέλω να σας πω και το εξής. Ότι και εμείς ως πολίτες έχουμε ευθύνη. Και η ευθύνη μας είναι να βλέπουμε και να επιλέγουμε και τις κυβερνήσεις και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντά μας. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να γίνει η ανατροπή. Ήρθε η ώρα να φύγει η Τρόικα από την πατρίδα μας. Ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και την εθνική μας αξιοπρέπεια που μας την έχουν τσαλαπατήσει. Δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε τον αγρότη, ούτε τη γη του, γιατί από εκεί πρέπει να γίνει η εκκίνηση του κράτους μας, ούτε την υγεία μας, ούτε την παιδεία μας. Ούτε την εθνική μας άμυνα, ούτε την υπόστασή μας. Νομίζω ότι είναι αρκετά με τον κύριο Σαμαρά, αρκετά με την δουλική αυτή συμπεριφορά, με το ραγιαδισμό που δέρνει αυτή την κυβέρνηση, όπως πολύ ωραία και πολύ χαρακτηριστικά τα είπατε κι εσείς προηγουμένως και με βρίσκετε απόλυτα σύμφωνοι. Κυρία Μπάγκα, όμως θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπατε. Αλλά βλέπω στις δημοσκοπήσεις, παρότι λέει ο αρχηγός, λέει πολλές αλήθειες. Που άλλοι κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Και γι' αυτό έρχεται ο Αλέξης. Λοιπόν, πιστεύω να έρθει. Πιστεύω να έρθει όχι γιατί έγινε ξαφνικά αριστερός. Αλλά πρέπει κάτι να αλλάξει. Να αλλάξει επιτέλους. Δεν πάει άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις, κυρία Μπάγκα, σας φέρνουν χαμηλότερα. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά, Τι φταίξανε οι ανεξάρτητοι Έλληνες για να τους έχουν, να τους βρίσκουν τόσο κάτω. Τι έφταξε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση και θα μου δώσετε λίγο χρόνο να επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό. Καταρχήν ξέρετε ότι ένας τρόπος με τον οποίο διαμορφώνουμε την κοινή γνώμη είναι με το να τη μετράμε. Δεν είναι καθόλου αθώες οι δημοσκοπήσεις όπως γίνονται. Δεν είναι καθόλου αθώος ο τρόπος με τον οποίο τίθετε τα ερωτήματα. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Προβή, γιατί είστε χρόνια δημοσιογράφος, ότι ο τρόπος με τον οποίο θα κάνεις μία δημοσκόπηση θα σου φέρει και ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, ένα, το κρατούμενο δεν εμπιστεύομαι καθόλου, γιατί όταν παρουσιάζουν, ας πούμε, οι δημοσκοπήσεις ως καταλληλότερο, ως πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, πείθουν την κοινή γνώμη ότι όντως ο κύριος Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Όταν σου λένε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι στο 5 ή στο 6 ή όπου αποφασίσουν να μας τοποθετήσουν, σε πείθουν ότι είναι ένα κόμμα περιορισμένης εμβέλειας και δυναμικής. Άρα λοιπόν διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, μπορεί να έχουμε κι εμείς ως κίνημα κάποιες ευθύνες απέναντι σε αυτό. Μπορεί να μην οργανωθήκαμε τόσο καλά. Μπορεί να μην κοινωνήσαμε τις θέσεις μας στον κόσμο. Μπορεί να υπερβάλλαμε. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια σας που δεν έχετε. Αλλά πιστέψτε με, κυρία Μπάγκα,
είστε από τα κόμματα εδώ στον ομό που αν και δεν έχετε εκλέξει βουλευτή. Δουλεύουμε όμως όλοι οι πολιτευτές. Είστε από τα πλέον κινητικά. Και εδώ παρέλειψα να πω και μου το είπατε στην αρχή πριν μπείτε μέσα, ότι και η κυρία Νάκου ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία πήρε και αυτό το λόγο. Και η κυρία Κοντογιάννη είχε κληθεί. Είχε κληθεί, μάλιστα. Βλέπω λοιπόν μια αντιμετώπιση, δηλαδή κάνετε ό,τι μπορείτε. Κάνουμε πραγματικά όλοι μας ό,τι μπορούμε. Αλλά δυστυχώς φαίνεται, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ότι συμφωνώ μαζί σας, γιατί μπορώ να κατηγορηθώ και ότι είμαι φιλικά προσκύμενος προς εσάς που είμαι, γιατί κάποιος όλοι έχουν μια πολιτική ταυτότητα. Όμως, κυρία Μπάγκα, δυστυχώς, ό,τι ενοχλεί, το πυροβολούν. Κύριε Προβή, το πυροβολούν, κυρία Μπάγκα. Κύριε Προβή, δεν έχουμε άλλο δρόμο, ούτε εγώ, ούτε οι συναγωνιστές μου στον ομό. Οι συναγωνιστές είναι μια άσχημη λέξη. Να πω οι συνάδελφοι, να πω οι άλλοι πολιτευτές, πείτε το όπως θέλετε. Οι λέξεις είναι άσχημες και είναι το νόημα που τους δίνουμε εμείς και πιστέψτε με, δεν θέλω να δώσω κανένα άσχημο νόημα στη γλώσσα, γιατί αυτή υπηρετώ 27 συναπτά χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση. Φιλόλογος, για. Ναι, είμαι φιλόλογος. Λοιπόν, πιστέψτε με ότι όποιες και να είναι οι δημοσκοπήσεις, ό,τι και να δείχνουν τα γκάλοπ, και εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα στελέχη, όπως θέλετε τα πείτε, οι υπόλοιποι πολιτευτές, οι συντονιστικές, τα απλά μέλη, αγωνιζόμαστε χωρίς κανένα φόβο και με μεγάλο πάθος. Και δεν μας πειράζει το αποτέλεσμα. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτό που θεωρούμε σωστό, ανεξάρτητα από το τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Και έχουμε όλοι πάθος σε αυτό που κάνουμε. Μηδενός και μηδενιάς εξαιρουμένης. Πάντως, πρέπει να πω εδώ ότι με ιδιαίτερη, αν θέλετε, προσοχή, είδα και την αλλαγή της νομαρχιακής σας συνέλευσης, έτσι, το νομαρχιακό σας συμβούλιο. Ναι. Ανετράπησαν πολλά, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα, είσαστε όλοι ενωμένοι, παρότι υπήρξαν μεγάλες ανατροπές εκεί. Είδατε, είσαστε ενωμένοι. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα παρήγορο πράγμα, σημείο που πρέπει να αναδείξω, γιατί φυσικά στα μικρά κόμματα συνήθως ισχύει το μικρό χωριό, κακό χωριό. Όπως το λέτε, τα κόμματα εξουσίας τα ενώνει η εξουσία, κύριε Προβή. Τα μικρά κόμματα είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και λειτουργήσε η δημοκρατία. Λειτουργήσε η δημοκρατία, τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες, υπήρξαν ανατροπές όπως λέτε, αλλά όλοι έχουν προσφέρει σε αυτό το χώρο ό,τι καλύτερο μπορούσαν και με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαν. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ποιότητα. Έχετε να μας πείτε, κυρία Μπάγκα, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει σε λίγο, έχετε να μας πείτε, προγραμματίζετε τίποτα άλλες δράσεις? Προγραμματίζουμε πολλά πράγματα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε ένα λεπτό να πω ότι και εγώ, αλλά και άλλοι πολιτευτές, δουλεύουμε πάρα πολύ και έχουμε καταθέσει πάρα πολλές ερωτήσεις, μόνο ότι είμαστε όλοι εργαζόμενοι. Η αλήθεια είναι ότι η πρωινή έχει φιλοξενήσει. Και σας ευχαριστώ θερμά. Και να σας δώσω και μία είδηση. Και εσάς οι δηλώσεις σας, οι οποίες έχουν πάει στο Κοινοβούλιο μέσω της κυρία Ιατρίδη και της κυρία Κοντογιάννη. Πολύ σωστά. Βλέπω μια κινητικότητα μεγάλη που μου κάνει εντύπωση από ένα μικρό κόμμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε πάθος και θέλουμε να προσφέρουμε. Επίσης, ένα άλλο με εμάς, όλους τους υποψηφίους των ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι ότι είναι και καλό και κακό, είμαστε άνθρωποι εργαζόμενοι, είμαστε απλοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας, πρέπει να βγάλουμε το ψωμί μας, δεν έχουμε το know-how ακόμα. Έτσι, δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, μπορεί να μην το κάνουμε καμιά φορά τόσο εγώ καλά. Εγώ θα σας ευχηθώ, κυρία Μπάγκα, να μην πείτε, να μην μάθετε αυτό το know-how της πολιτικής. Όχι, όχι. Όπως το μάθαμε και το είδαμε. Σε καμία περίπτωση. Χρόνια, σε καμία περίπτωση. Θέλετε να σας δώσω και μία μικρή είδηση? Παρακαλώ. Έχουμε ήδη καταθέσει και ζητώ την φιλόξενη εφημερίδα σας να το προβάλλει πάλι μία ερώτηση για το Ξυλόκαστρο που αφορά τον Πεθιά. Είναι η πρώτη φορά που το ανακοινώνω και στο κανάλι σας και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ξυλόκαστρο βήμα. Θα ενημερώσω
άμεσα και το Δήμαρχο και τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους τους αρχηγούς των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την ερώτηση που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες ο κύριος Παναγιώτης Μελάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του νομού μας. Με χαρά θα φιλοξενήσει η Πρωινή, όπως κάνει άλλωστε με όλα τα κόμματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τις απόψεις. Μια τελευταία ερώτηση θα κάνω τώρα, μπορώ να σας πιάσω και λίγο. Στις επόμενες δημοτικές εκλογές έχετε σκεφτεί εάν θα συμμετέχουν άτομα δικά σας σε ψηφοδέλτια? Ήδη γίνονται συζητήσεις για διάφορα ονόματα. Ακόμα και αν δεν κατεβάσουμε, γιατί όπως είπατε είμαστε μικρό κόμμα, αν δεν κατεβάσουμε κάποιον δικό μας ως δήμαρχο, σίγουρα άνθρωποι των ανεξάρτητων Ελλήνων θα πλαισιώσουν διάφορα ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια. Εμείς λοιπόν σκεφτόμαστε ποια άτομα θα στηρίξουμε και με μεγάλη προσοχή. Προφανώς όχι μνημονιακά, σε καμία περίπτωση. Έτσι, ξέρετε, είμαστε το μόνο κόμμα και ο πρόεδρός μας, μολονότι βάλετε, ο μόνος άνθρωπος που έχει πει αλήθειες, όπως το είπατε και εσείς από την αρχή, και που είναι ο μόνος που μένει σταθερός. Δεν έχει αλλάξει ακριβώς, και άποψη. Δεν έχουμε παρεκκλίνει σε τίποτα από αυτά που έχουμε πει. Όταν έχουμε πει εμείς ότι δεν συνεργαζόμαστε με μνημονιακούς, δεν δεχόμαστε το μνημόνιο. Και τώρα, επειδή μιλούσατε προηγουμένως για τους πληστηριασμούς, θέλω να έτσι μια μικρή παρένθεση. Θυμόσαστε, κύριε Προβή, ποιος ήταν ο πρώτος που μίλησε ότι θα μας πάρουν τα σπίτια και κατηγορήθηκε ως γραφικός? Ήταν ο κύριος Καμένος. Και επαληθεύτηκε δυστυχώς. Μιλούσε πριν από 3 χρόνια για το θέμα αυτό, ότι θα μας πάρουν τα σπίτια, και ήρθε η Τρόικα, μάλλον να το πω καλύτερα, η κυβέρνηση με την επικάλυψη της Τρόικας, να το κάνουν αυτό πραγματικότητα. Με το λες, εγώ ξέρετε πώς βλέπω την κυβέρνηση, σαν ένα παγωτό, το οποίο είναι βανίλια με επικάλυψη σοκολάτας. Αυτό είναι η κυβέρνηση. Μας γλυκίσατε πρωί-πρωί. Λοιπόν, κυρία Μπάγκα, εγώ να σας ευχηθώ, επειδή είπατε προηγουμένως ότι δεν εκπροσωπήσετε στην πολιτεία, να εκπροσωπηθείτε. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Όλα τα στελέχη μας είναι άξια. Όλα τα στελέχη μας. Σας το εύχομαι ολόψυχα για να μπορέσετε πάλι να είστε μια φωνή δυνατή, γιατί δυνατές φωνές έχουμε ανάγκη στο κοινοβούλιο. Κύριε Προβή, είτε κλεγούμε κάποιος από εμάς, είτε όχι, η φωνή μας θα είναι πάντα δυναμική και η παρουσία μας πάντα δυναμική στο νομό. Κυρία Μπάγκα, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο Άξιον, στην εκπομπή 8 στον αέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να σας δηλώσω ότι όποτε θέλετε υπάρχει βήμα και σε εσάς και σε όλους τους πολιτευτές των αναξαρτήτων Ελλήνων, θα το χρησιμοποιήσουμε στην Κορυφία. Κυρίες και κύριοι, εδώ λοιπόν κάπου πρέπει να τελειώσουμε. Η ώρα είναι 10 και 4 λεπτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εγώ με τον Γιάννη τον Προύτης εδώ, από το πρωί στις επάλξεις. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και αύριο το πρωί τα λέμε. Να είστε καλά. Σαν να ήταν